του 2015. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία μας στη διεύθυνση Εμμανουήλ Πλουμίδη 28 ή στο τηλέφωνο 28420 80405. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Τελεκρίτη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο Πολίτης έχει το λόγο», εκλογές 2015. Απόψε είμαστε εδώ και θα έχουμε κοντά μας δύο γυναίκες και έναν άντρα. Δύο υποψήφιες και έναν υποψήφιο. Και είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες πρώτα. Από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Βράση Ελένη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοτσπάκη Μαρία από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Θραψανιώτης Μανώλης. Κύριε Θραψανιώτη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Καλή χρονιά και εσείς, κυρίες μου. Καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, είδαμε άσπρες μέρες με το 2015. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Κυρία Βλάση. Βλέπουμε άσπρες μέρες, ευτυχώς, γιατί είναι όμορφο να έχει χιόνι την πρωτοχρονιά. Πιστεύω ότι με τη Νέα Δημοκρατία θα δούμε άσπρες μέρες, γιατί αυτά που ακούω να ανακοινώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις συνιστώσεις του, άλλοτε ότι θα σταματήσει ο ΕΜΦΙΑ, άλλοτε ότι θα υπάρχει ο ΕΜΦΙΑ, άλλοτε ότι πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα, να μπουν όλοι οι λαθρομετανάστες, ότι πρέπει να κλείσουμε τις φυλακές υψής ασφαλείας, ότι τελικά πρέπει να φύγουμε σχεδόν από το ευρώ, όπως τουλάχιστον φαίνεται να δείχνουμε μονομερείς ενέργειες, ότι στην Ευρώπη πρέπει να τους χτυπάμε τα νταούλια και αυτοί να χορεύουν, πράγμα το οποίο ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας δεν κατάλαβε, ότι αν πραγματικά θέλει να παίξει νταούλια, ακόμη και αυτό πρέπει να πάει στη Μέρκελ και να ζητήσει να δανειστεί για να το αγοράσει. Σε αυτό το επίπεδο βρισκόμαστε. Επομένως, νομίζω ότι αν κατά λάθος οι Έλληνες ψηφίσουν αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει ούτε μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με αυτά τουλάχιστον τα οποία λέει. Βλέπουμε τον κύριο Λαπαδίτσα, ο οποίος είναι μάλιστα και υποψήφιος, μεγάλος οικονομολόγος στο Λονδίνο, να λέει ότι αν εφαρμόσει, και είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και λέει αν εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέει, η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ, θα πτωχεύσει, θα έχουμε πιστωτικό γεγονός. Και δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ο κύριος Τσίπρας τι σημαίνει πιστωτικό γεγονός. Δεν ξέρω και ο κύριος Θραψανιώτης αν μπορεί να μας εξηγήσει τελικά ποια από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πιστέψει ο ελληνικός λαός. Και τελικά να κοιτάξει τον λαό τώρα στα μάτια των λαστιθιωτών, τους κατοίκους του Λαστιού, και να τους πει με καθαρά πραγματικά την καρδιά του και το πνεύμα του ποιον να πιστέψουμε. Τι πρέπει δηλαδή να πιστέψει ο κόσμος που μας ακούει για αυτά τα οποία ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει η κυρία Μακρύ χθες ότι εμείς μπορούμε να κόψουμε, λέει, και ευρώ. Και απαντάει ο κύριος Βούτσης, αυτά είναι αστεία. Επομένως, τελικά τι γίνεται, είναι πραγματικά. Όχι, εγώ λέω μερικά πράγματα για να ξέρει να μας τα απαντήσει ο κύριος Θραψανιώτης. Είναι τελικά ένα παιχνίδι του παραλόγου. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το κόμμα το οποίο θέλει με αλαζονία κιόλας, όταν βλέπουμε πώς πέταξε έξω τη Δημάρ του Σανέλ, όταν μάλιστα έλεγε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε με συνένεση συγκυβερνήσει μετά από τις εκλογές, να μας πούνε τελικά τι θέλουν. Τι θέλουν από τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει ματώσει όμως και ο οποίος δεν μπορεί να σέρνεται σε εκλογές όπως έσυραν τη χώρα μετά τη μία εκλογή του Προέδρου. Το μάτωμα δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Θραψανιώτη, έδωσε πάσα η κυρία Βλάση, νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσετε σε πολλά από αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη, με όλο το σεβασμό προς τις κυρίες, έχετε την γνώμη ότι θα πρέπει να απαντήσω σε όλα αυτά τα οποία είπε η κυρία Βλάση, μόνο τις 7 πληγές του Φαραώ που δεν έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, και μόνο τις γυναίκες, είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν έχουν βγει ακόμα να πούνε ότι θα πάρουμε και τις γυναίκες των Ελλήνων πολιτών, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η μεθοδολογία και όλος αυτός ο σχεδιασμός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βλέπω ότι η κυρία Βλάση πάρα πολύ καλά πλασάριζε στην ελληνική κοινωνία.
Νομίζω ότι τίποτα από όλα αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Βλάση και τα οποία ανέφερε και αναφέρει και η Νέα Δημοκρατία δεν ισχύει. Απλά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το οποίο έχουμε εξήγηλε ο πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, το οποίο στηρίζεται σε 4 πυλώνες. Αν λοιπόν η κυρία Βλάση θέλει να κουβεντιάσουμε για αυτούς τους 4 πυλώνες και για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, πολύ ευχαρίστως. Τα υπόλοιπα τώρα, αν θέλει ένα-ένα, πείστε δεν έχω καμιά αντίρρηση. Αν θέλει ένα-ένα, όσο ανέφερε η κυρία Βλάση. Επειδή φαίνεται Βλάση, ο κύριος Τραψανιώτης, δεν σας διάκοψα, κυρία Βλάση. Βεβαίως, έτσι, τουλάχιστον να έχετε την ευγένεια, να έχετε την ευγένεια, περιμένετε να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, αν λοιπόν θέλει η κυρία Βλάση να κουβεντιάσουμε ένα-ένα τα θέματα, πολύ ευχαρίστω να τα κουβεντιάσουμε. Εγώ όμως ένα λεπτό. Θα πρέπει, επειδή αναφέρθηκε ότι εγώ τα λέω από το μυαλό μου αυτό, κύριε Τουρλούκη, εδώ έχω όλες τις ανακοινώσεις ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι λέει ο κύριος Παπάς, τι αποκαλύπτει, ότι θα βάλουν φόρο τετραπλάσιο στη μεσαία τάξη. Τι λέει. Όχι, πρέπει να. Γιατί μας λέει όχι ο κύριος και ότι δεν είναι αυτό το πρόγραμμά του, τέλος πάντων. Να πω και τι λέει ο κύριος ουσιαστικά Λαπαβίτσας. Λέει ότι ομολογεί ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσει όσα λέει, αυτό θα οδηγεί σε έκρηξη και σύγκρουση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείς από τη μια να ζητάς λεφτά και από την άλλη να μην ακολουθείς τις ευρωπαϊκές τακτικές. Σας τα λέω αυτά για να μην λέω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά είναι οι δηλώσεις και του κυρίου Τσίπρα. Κυρία Κοτσφάκη. Ναι. Κάπως δεν άρχισε πολύ καλά αυτό. Δηλαδή αυτό το διπολικό που γιατί το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλα τα κανάλια, πάντως όσον αφορά έτσι το σχόλιο που κάνατε περί άσπρων ημερών, το περιμέναμε το νερό και καλό είναι που είχαμε και τα χιόνια, αλλά το ζήτημα είναι ότι οι άσπρες μέρες για να ξημερώσουν για το λαό μας και για τους αγρότες μας που εδώ στην περιοχή μας, είμαστε αγροτική περιοχή και είχαμε σοβαρό πρόβλημα νερού και λοιπά, μακάρι να λυνόταν τα προβλήματά τους μόνο από το χιόνι. Πραγματικά είμαστε μπροστά σε μια εκλογική μάχη, ακούμε πάρα πολλά. Ο λαός μας όμως ξέρει τι αντιμετωπίζει και τι ζει στο πετσί του καθημερινά. Και θα πρέπει να καταλάβει και τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει και με τι κριτήρια πρέπει να ψηφίσει για να έρθουν πραγματικά άσπρες μέρες. Μάλιστα. Κυρία Βλάση, επειδή κάνατε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ... Δεν έκανα επίθεση. Ένα λεπτό. ΣΥΡΙΖΑ. Είπα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Αν αυτά δεν τα γνωρίζει... Θα παρακαλούσα πάντως εγώ να σεβόμαστε λίγο τους συνομιλητές, να μην διακόπτουμε. Ναι, ζωντανή συζήτηση, αλλά να μην υπάρξει αυτό το... Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην εξουσία, όπου έχουμε 1 εκατομμύριο απελημένους, έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους, 3 εκατομμύρια κάτω από την πτώχεια, 30% των επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν κλείσει, 38% μείωση των μισθών, 45% μείωση των συντάξεων, 25% μείωση του ΑΕΠ, έτσι. Όλα αυτά δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση. Κύριε Τουρλούκη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν είναι οι καλύτερες μέρες που περνάει η Ελλάδα, αλλά μην ξεχνάτε ότι το 2012 δεν ήταν, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία η οποία έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Να πούμε την αλήθεια, γιατί διαφορετικά μοιάζει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, έτσι τη βρήκε. Και έπρεπε πάνω σε αυτά τα αποκαίδια, αν θέλετε, το καμένο χώμα, την καμένη γη, να μπορέσει να λειτουργήσει. Και έκανε πράγματα. Μέσα από τις δύσκολες θυσίες, τις αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μάτωσε κανείς. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα πολιτικά κόμματα. Μάτωσαν οι Έλληνες πολίτες. Με αυτά που είπατε και κάποια από αυτά είναι πραγματικά έτσι. Ωστόσο όμως έσωσε την Ελλάδα από κατρακύλα, από πτώχευση, από έξοδο από το ευρώ. Δηλαδή αυτά τα οποία πάλι φοβόμαστε σήμερα, τον μπαμπούλα του Brexit που και σήμερα αντιμετωπίζουμε, γιατί είδατε τι λένε οι Ευρωπαίοι, δεν μπορείτε εσείς να βάζετε από μηδενική βάση ξανά διαπραγματεύσεις σε μια σύμβαση η οποία έχει γίνει. Μπορείτε βέβαια να κάνετε, αν θέλετε, διαπραγμάτευση, αλλά όχι από, μηδενική βάση και μονομερείς ενέργειες. Τι μου είπατε? Διαπραγμάτευση ακούμε. Και έγινε διαπραγμάτευση. Έχει γίνει και έγινε διαπραγμάτευση. Γιατί είδατε ότι και το χρέος κουρεύτηκε. Αλλά όμως από εκεί και μετά δεν μπορεί να λες το δανειστή όπως σε μια τράπεζα. Εμένα με δάνεισε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα. 25 δις μας έχουν δανείσει οι Ισπανοί, οι οποίοι χρωστάνε και αυτοί. Είναι και αυτοί σε οικονομική κρίση. Τι θα πας να πεις στον Ισπανό? Εσύ που δανείζεσαι με επιτόκια παραπάνω από μένα, 10% επιτόκια, ενώ η Ελλάδα είναι το μικρότερο επιτόκιο με το οποίο δανείζεται. Δεν θα σου ξεπληρώσω αυτά τα οποία μου έδωσες. Έχετε δει κανένα δανειστή? Ναι, αλλά βλέπουμε ότι ο τρόπος που έχει διαλέξει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση του κόσμου.
Ναι, εγώ συμφωνώ. Εσείς ακούστε το λέτε, με. Το λέω εγώ συμφωνώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εποχή την οποία κυβέρνησε τη χώρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έγινε. Δηλαδή, τι θα έκανε? Θα έκοβε εντελώς συντάξεις, θα πτώχευε τη χώρα, θα έβγαζε τη χώρα έξω από το ευρώ αν έκανε άλλη συμφωνία, γιατί τα μνημόνια είχαν ήδη υπογραφεί. Διότι να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Δεν θα λέμε αυτό το οποίο βολεύει ο καθένας μας. Από εκεί και μετά. Ότι υπάρχουν ακόμα και αυτές οι πενιχρές συντάξεις. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να πληρώνουμε έμφυα και χαράτσι και όλα αυτά. Ωστόσο, για πείτε μου πώς η χώρα αυτή θα πήγαινε στην επόμενη μέρα, όπου άρχισε να φαίνεται λίγο φως στο τούνελ. Και τον έμφυα που δεν καταργήσετε, τώρα θα το δώσετε στους Δήμους. Δεν καταργείτε τελικά. Δεν καταργείτε, θα πάει στους Δήμους για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούστε να μειώνεται όμως. Έχει μεγάλη διαφορά να μειωθεί. Και μεγάλη διαφορά αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι από τη μια τον κόβει εντελώς και τώρα λέει όχι, δεν θα κοπεί ο έμφυα για το 2015, θα πληρώνεται κανονικά. Αργότερα όμως θα δούμε, δηλαδή εδώ παίζουμε με τον κόσμο. Παίζουμε τη χώρα στα ζάρια και παίζουμε και με τον κόσμο. Και απ' την άλλη λέει, αν τον κόψουμε όμως στο μέλλον, που δεν ξέρουμε ποιο θα είναι, διότι δεν έχει ημερολόγιο και ημερομηνία λήξης και έναρξης, αυτά δεν τα ξέρουμε ποτέ. Είναι όλα σαφή, όλα σε ένα πνεύμα. Ναι, εμείς θα τα δώσουμε όλα, Τσοβόλα, δώστε όλα, Τσίπρα, δώστε όλα. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω το ήδη λεφτά υπάρχουν του Παπανδρέου που μας έφερε εδώ, γιατί αυτό μας έφερε εδώ, ξαναγυρίζει με τον Τσίπρα πάλι. Αυτά υπάρχουν. Και εγώ θέλω βάλτε να πω κάτι. Τελεία. Εάν λοιπόν, θα την βάλω την τελεία αμέσως τώρα. Εάν λοιπόν πάνε σε μονομερείς ενέργειες, αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Θαψανιώτη. Πείτε μου πού θα βρουν τα λεφτά, γιατί πολλή ώρα τα λέμε όλοι. Έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Πού θα βρουν τα λεφτά, ώστε η χώρα να μην πτωχεύσει και να μην πάμε σε πιστωτικό γεγονός. Γιατί εγώ δεν ξέρω ο κύριος Τραψανιώτης, αν ξέρει να μας εξηγήσει τι σημαίνει πιστωτικό γεγονός αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα πολύ. Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Άδωνης. Μας ακούει ο κόσμος. Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Άδωνης. Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω όμως, κύριε γεγονός. Γιατί πολλοί δεν γνωρίζετε να σας πω κάτι. Κύριε θα παρακαλούσα πριν. Νομίζω ότι ο κόσμος βασικά δεν θέλει να ακούσει αυτά τα πράγματα απόψε. Εγώ, στην τηλεόραση τους για να μας ακούσουν, θα πρέπει εγώ να κρατήσουμε μια διαφορετική. Την ανοχή τη βάζω εγώ στους κανόνες. Εγώ θα παρακαλούσα διαδικαστικά να κρατάτε ίσο χρόνο και για τους τρεις μας, κρατάω, ώστε να μην... Ίσο χρόνο κρατάω, ειλικρινά σας μιλάω, γράφω το χρόνο κανονικά. Ρωτάω τώρα εσάς, πώς θα μπορέσετε, δεν θα σας χρεώσω γιατί έφτασε εδώ η Ελλάδα, δεν μπορέσω να το χρεώσω κανένας, πώς θα μπορέσετε όμως να ξανακάνετε επανεκκίνηση της οικονομίας, πώς θα μπορέσετε να εξαλείψετε το 1,5 εκατομμύριο που είναι οι άνεργοι, τα 3 εκατομμύρια που ζουν κάτω από τη φτώχεια, πώς θα αυξήσετε τους μισθούς και τις συντάξεις? Γιατί το έχουμε ακούσει αυτό από το διαστόματος προγράμματος. Ναι, του πριν από όλα όμως, κύριε Τουρλούκη, θα ήθελα να πω κάτι σε αυτά που ανέφερε η κυρία Βλάση και να συμφωνήσω μαζί της ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 4 χρόνια έκανε πράγματα και θαύματα. Έτσι, όντως έκανε πράγματα και θαύματα. Μπήκαμε στο μνημόνιο με 120% του χρέους και το πήγανε στα 180. Πήγαμε στο μνημόνιο με ανεργία 12% και το πήγε στο 27%. Μπήκαμε στο μνημόνιο με ανεργία τους νέους στο 25% και το έχουν φτάσει στο 60%. Πέρα από αυτά, έχουμε μάθει να κυβερνάμε με email. Έτσι. Το email του, οι εκλογές δεν επισπεύθησαν επειδή τη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνατε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν βγήκε πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά γιατί δεν βγήκε πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος θέλαν να κάνουν εκλογές, διότι τα email τα οποία έστειλε ο κύριος Χαρδούβελης δεν μπορούσαν να τα περάσουν. Εσείς δεν θέλατε να γίνουν εκλογές? Εμείς θέλαμε να γίνουν εκλογές για να βγει ο κόσμος όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτή την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα γίνει, το πώς θα αλλάξει η κατάσταση αυτή. Εμείς δεν λέμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είμαι ότι οι άσπρες μέρες θα συνεχίσουν, οι μαύρες μέρες θα φύγουν και θα γίνουν ολόλευκες. Λέμε όμως με ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό ότι η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ότι χρειάζεται προσπάθεια με τη συνένεση και με την ψήφο του ελληνικού λαού να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, να επανακινήσουμε την οικονομία και να μπορέσει ο ελληνικός λαός να βαδίσει σε καλύτερες μέρες. Ποια είναι τα μέτρα αυτά? Είναι οι 4 πυλώνες, οι οποίες εξήγηλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη και επικαιροποιήθηκαν τελευταία. Αυτά αφορούν η άμεση προτεραιότητα είναι καταρχήν να βγούμε, να απαλλαγεί ο ελληνικός λαός από την ανθρωπιστική κρίση την οποία υπάρχει. Το δεύτερο είναι να γίνει επανακίνηση της οικονομίας. Το τρίτο είναι να επανακτηθούν οι θέσεις εργασίας
Και το τέταρτο είναι να γίνει θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους με δημοκρατική διαδικασία. Το πώς. Αυτά είναι γενικά οι τέσσερις πυλώνες. Το πώς. Το πώς θα γίνει λοιπόν, μπορούμε να, η επανεκκίνηση της οικονομίας θα μπορέσει να γίνει με τη δημιουργία νέα θέσεων εργασίας, όχι 700.000 που εξήγηλε ο κύριος Σαμαράς, αλλά με 300.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αφορούν και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ούτως ώστε να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας, να γίνει πως με την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 750 ευρώ και του επιδόματος εργασίας στα 460. Αυτά δεν είμαι οικονομολόγος. Οι οικονομολόγοι λένε όμως όταν δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν κάποια χρήματα, θα μπορέσουν να κινηθεί η οικονομία, ούτως ώστε μέσα από τη διαδικασία και τη φορολογία, αλλά και την καταβολή του ΦΠΑ, θα μπορέσουν να εισπραχθούν χρήματα και να μπορέσει να γίνει μια επανεκκίνηση. Καταβολή ΦΠΑ. Εμέσως για φορές πράξεις. Η καταβολή του ΦΠΑ. Τώρα εδώ έχουμε ένα θέμα όσον αφορά το ΦΠΑ. Έχουμε το μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη, 23%. Έχουμε το ΦΠΑ το οποίο τώρα μέσω του email, το οποίο, μέσω των απαιτήσεων μάλλον της Τρόικα, από το 6% που είναι στον τουρισμό, ζητάνε να πάει στο 13%, πράγμα που σημαίνει ότι τη διαφορά αυτή, επειδή οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, θα την επομισθούν τα ξενοδοχεία. Όχι, δεν θα τα επομισθούν τα ξενοδοχεία, θα τα επομισθούν οι εργαζόμενοι. Διότι οι ξενοδόχοι τη δουλειά τους κάνουν, δεν θα κόψουν, επειδή... Κρατήστε το λίγο, απαντήστε μετά. Θα απαντήσω συνολικά, ναι. Επειδή τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί, είναι λογικό ότι τα έξοδα αυτά, τα οποία θα προκύψουν, η διαφορά του ΦΠΑ το 6% από το 6% το 12%, θα τα επιβεβαιωθούν οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει από πού αλλού. Τα τουριστικοί πράκτορες δεν πρόκειται να κάνουν μειώσεις. Επομένως, αυτός που θα την πληρώσει πάλι θα είναι οι εργαζόμενοι. Επιτρέψτε μου λίγο να πάω στην κυρία Κωστισφαγή. Κυρία Κωστισφαγή. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές στις 25 του Γενάρη, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα οποία έχουν φέρει τον λαό μας και τον έχουν γονατίσει και τον έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση θα παραμένουν. Θέλω να πω με αυτό. Πάλι θα συνεχίσουν να υπάρχουν όλοι οι νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν είτε μέσα από το μνημόνιο είτε έξω από το μνημόνιο και οι οποίοι αφορούν μισθούς, συντάξεις, αφορούν μειώσεις, απολύσεις στο δημόσιο και αφορούν εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν όλα τα υπάρχουν. Και εδώ θα πρέπει να απαντήσουν και τα δύο κόμματα αυτά τα οποία σε αυτή τη φάση βρίσκονται μπροστά στη διεκδίκηση της εξουσίας, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι θα γίνει με τις απώλειες των εργαζομένων. Θα φτάσω και σε αυτό. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι έχουν χάσει ήδη 5 μισθούς από τις περικοπές και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αφενός με τη μείωση των μισθών τους, με το κόψιμο του 13ου και του 14ου μισθού, με τη μείωση του αφορολόγιου από τις 12.000 στις 5.000, με χίλια δυο άλλα. Ναι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εδώ πέρα και λέμε, τι λέμε δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και ακούω δηλαδή και τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε για ΦΠΑ. Μιλάει κανένας για το πόσο θα μειωθεί. Εμείς αυτό που λέμε είναι αυτό όσον αφορά το ΦΠΑ. Τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Την μείωση του ΦΠΑ ή ακόμα και να μην υπάρχει ΦΠΑ στα γεωργικά φάρμακα, στα γεωργικά εργαλεία για να μπορούν οι αγρότες μας να σηκώσουν κεφάλι και να ανασάνουν επιτέλους. Μίλησε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας προηγούμενα, ας πούμε, για το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο για να μην πτωχεύσει η Ελλάδα. Μα ο ελληνικός λαός έχει πτωχεύσει, κυρία Βλάση. Κυρία Βλάση, λαός... προτιμούσατε να μην έχουν συντάξει σήμερα ακόμα και αυτές που έχουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν σας διέκοψα όμως. Εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι. Ερωτήσατε. Όταν... Κυρία Βλάση, μου λέτε, λοιπόν, κάνετε το ερώτημα. Ο ελληνικός λαός έχει πτωχεύσει. Γιατί οι άνεργοι
Και οι άνθρωποι που έχουν, οι άποροι και οι άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη, γιατί είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, δεν είναι, κύριε Θραψανιώτη, μόνο 300.000 οικογένειες, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ περισσότεροι. Και με ψίχουλα του 1,2 και με 1,7 ευρώ δεν ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και η τροπολογία που καταθέσατε στη Βουλή όσον αφορά την απαλλαγή των οικογενειών που έχουν τιμολόγιο, μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, γιατί την αποσύρατε? Την αποσύρατε ακριβώς γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτά είναι ψίχουλα και πάνω απ' όλα το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι. Και αυτό να το καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας ψηφοφόρος. Ότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποδεχτεί την κατάσταση που ζούμε. Ότι έχουμε αποδεχτεί την καταδίκη μας, τη μιζέρια που μας έχουν καταδικάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση ελληνική. Προτάσεις. Και δεν είναι σημερινό το πρόγραμμα. Θέλω να ακούσω προτάσεις από εσά. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Αυτές δεν είναι διαπιστώσεις. Άμα δεν κάνεις όμως τις διαπιστώσεις σου και τις εκτιμήσεις σου, και δυστυχώς το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα όλα αυτά τα είχε προβλέψει και τα έλεγε ακόμα από το 1993 με τη συνθήκη του Μάστριχ. Λοιπόν, οι προτάσεις μας, να τα πούμε αυτά. Επειδή λοιπόν την επόμενη μέρα των εκλογών ο λαός θα είναι στην αντιπολίτευση. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι κανένας σωτήρας δεν υπάρχει που θα μας λύσει τα προβλήματα. Μάλιστα. Ο ίδιος ο λαός θα πρέπει να μάθει να αγωνίζεται και να αναδείξει το Κομμουνιστικό Κόμμα δυνατό στην αντιπολίτευση, ούτως ώστε μαζί να ανοίξουν το δρόμο για τις ανατροπές. Κυρία Βλάση. Λοιπόν, καταρχήν έχω να πω κάτι πολύ σημαντικό σε αυτά που είπε ο κύριος Τραψανιώτης και σε αυτά που είπε η κυρία Κοτσιφάκη. Είπανε ότι θα μειωθεί και άλλο ο μισθός των συντάξεων. Αυτό έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, έχει ψηφιστεί και στον προϋπολογισμό. Είναι μια προπαγάνδα μαύρη πάλι των άλλων κομμάτων που ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα ακόμα και τώρα, αφού την έσυραν σε εκλογές, ενώ θα μπορούσαν στην ουσία να βγάλουν πρόεδρο δημοκρατίας και να πάμε σταδιακά, και αφού έρθουμε στη διαπραγμάτευση τώρα που ήταν κοντά στο τέλος των μνημονίων, που όλοι θέλουν να βγούμε αλλά τελικά δεν θέλουν, γιατί τι θα ισχυρίζονται μετά όταν δεν θα υπάρχει μνημόνιο? Δηλαδή, χωρίς μνημόνιο, σε ποιο ποσοστό θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν αύριο, ας πούμε, πηγαίναμε σε εκλογές και είχαμε βγει από το μνημόνιο, όπως πηγαίναμε να κάνουμε και προχωρούσαν προς αυτό. Αυτός ήταν ο δρόμος. Τι δικαιολογία θα είχε για τη χώρα η οποία θα είχε μπει σε ένα δρόμο ανάπτυξης και είχε αρχίσει να έχει εδώ και καιρό πρωτογενές πλεόνασμα? Διότι μας λέει εργασία, ανέργων, θα ανέβουν οι μισθοί στα 750. Δεν μας είπε όμως ο κύριος Τραψανιώτης, δεν μας είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ από πού θα βρουν αυτά τα χρήματα. Καταρχήν δεν μας λένε και επιμένει να μας απαντάει αν κάνουν μονομερείς ενέργειες. Αν κάνουν μονομερείς ενέργειες και δεν θέλει να μου απαντήσει, γιατί προφανώς δεν το γνωρίζει καθόλου τι σημαίνει πιστωτικό γεγονός. Και λέει, λέει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συζητηθούν εδώ. Μα αυτά πρέπει να ακούσει ο κόσμος. Τι σημαίνει πιστωτικό γεγονός? Ότι θα πρέπει να τυπωθούν έντοκα γραμμάτια. Που θα πει τι? Ότι θα πρέπει, αν δηλαδή εμείς δεν συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, θα πρέπει ουσιαστικά μόνοι μας να χρηματοδοτήσουμε τα χρήματα. Μ' αφήνετε να τελειώσω. Τρεοκοπία είναι. Όχι, δεν είναι ανακρίβες. Εσείς δεν ξέρετε να το εξηγήσετε. Αφήστε με να μιλήσω και θα πείτε ό,τι θέλετε μετά. Είπετε να μην σας διακόπτω, αυτό κάνω κι εγώ. Αυτό κάνετε εσείς. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Διάλογος γίνεται. Θα γίνεται και ένας διάλογος. Δεν είναι μονόλογος. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα λοιπόν. Εδώ μας λένε πώς θα πάνε λοιπόν, πώς θα ζήσει αυτή η χώρα, με τι χρήματα? Μονομερείς ενέργειες, δηλαδή θα πούμε στην Ευρώπη εμείς δεν μας ενδιαφέρει, ή βγαίνουμε από το ευρώ ή πτωχεύουμε μέσα στο ευρώ. Γιατί μπορούμε κάλλιστα, αν δεν έχει εικόνα, να βγει από το ευρώ, δεν υπάρχει και εικόνα μέσα στο ευρώ. Έχουμε πτωχεύσει τώρα? Αυτή τη στιγμή όχι. Γιατί αν είχαμε πτωχεύσει, δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε. Δεν έχει πτωχεύσει η Ελλάδα, έχει πτωχεύσει ο λαός. Ούτε εμείς. Ο λαός φυσικά δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Αλλά είναι 260 μισθό, δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, και ούτε να μπορεί το δημόσιο να πληρώσει αυτά τα οποία πληρώνει. Δηλαδή αυτά τα οποία οφείλει να πληρώνει. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Εάν είχε πτωχεύσει όπως το λέτε, τότε αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός δεν θα είχε ένα ευρώ στην τσέπη. Αυτή που τρώνε από τα σκουπίδια, από πού είναι? Δεν λέω εγώ ότι ο ελληνικός λαός όλος βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι όλοι είναι ευτυχισμένοι. Λέω όμως ότι ο ελληνικός λαός φυσικά και δεν έχει πτωχεύσει, φυσικά και δεν είναι όπως την εποχή των παχαίων αγελάδων, αλλά αλίμονο αν το σύρουμε στην πτώχευση. Και ακούστε να δείτε, αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε με λόγια, αλλά όταν φτάνουμε στο αποτέλεσμα, δεν ξέρει κανείς να μας πει πού θα βρει τα χρήματα. Εγώ θέλω να μας πει ο κύριος Τραψανιώτης,
Πού θα βρούμε λοιπόν χρήματα, αν κάνουμε μονομερείς ενέργειες, γιατί δεν μας το απαντάει. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα διαπραγματευτούμε αύριο. Θα συμφωνήσουμε με την Τρόικα αυτά που και ήδη οι άλλες συγκυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είχε συμφωνήσει. Άρα ναι. Λοιπόν κάνει κολοτούμπα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ψέματα στο λαό, ή θα μας πάει σε ενέργειες τέτοιες. Ο λαός γιατί να το πληρώνει το χρέος, δικό του είναι το χρέος. Ακούστε να δείτε όμως. Ποιος το δημιούργησε το χρέος. Αυτά να πούμε πάνω απ' όλα εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με ποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού επιμένει ότι έχει άλλη τακτική και άλλο τρόπο να μας βγάλει από την κρίση, να μας πει πώς θα μας βγάλει. Εγώ δέχομαι ότι πρέπει να έχουμε θέσεις εργασίας περισσότερες και αυτό πάει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό γίνεται μόνο με ανάπτυξη. Οι θέσεις εργασίας γίνονται μόνο αν πραγματικά υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη στη χώρα. Γίνεται αν το πρωτογενές πλεόνασμα υπάρχει, συνεχίσει να υπάρχει, δηλαδή εμείς βγάζουμε τα προς το ζήν και απλά πληρώνουμε τα χρέη μας που είχαμε από το παρελθόν όμως και δεν δημιουργούμε νέο χρέος. Αυτά είναι. Να μας πει πώς αυτά θα τα τακτοποιήσει τα οικονομικά αυτά μεγέθη. Διότι ακούστε να δείτε, εάν πάνε σε μονομερείς ενέργειες και πούμε, ας πούμε, ότι επαναδιαπραγμάτευση, λοιπόν, κύριο. Σημαίνει ότι τον κύριο, να ξέρεις ότι θα πληρώνει. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα πάει για επαναδιαπραγμάτευση του χρήματος. Άρα λοιπόν κάνει κολοτούμπα. Κάνει αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία και η συγκυβέρνηση και πάμε στην ίδια τακτική. Άρα λοιπόν τι μας λέει, ότι εμείς είμαστε άλλοι. Κάνει αυτό το οποίο κάνει μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία για να σώσει τη χώρα, να μείνει το χέρι. Σε δηλώσεις του. Εάν κάνει τα γραμμάτια, θα πρέπει να τα αγοράσουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες. Ιδάλλως θα πρέπει να τα αγοράσουν οι καταθέτες, διότι οι τράπεζες έχουν 4 με 6 δις αυτή τη στιγμή και τα ομόλογα πρέπει να πληρωθούν ίσα με το τέλος. Κρατήστε το λίγο. Είναι πολλαπλάσια, όχι, πρέπει να το πω αυτό. Κρατήστε το λίγο, ήθελα να κάνω και την ερώτησή μου. Που δεν πρέπει να μου απαντήσουν. Μισό λεπτό. Εγώ θα κάνω ερώτηση και απαντήστε και οι δυο σας και οι τρεις, αν θέλετε. Μα απολογούμενοι δεν είμαστε. Συγγνώμη, απολογούμενοι δεν είναι το κουκουέ. Απολογούμενοι είναι η κυβέρνηση για όλα τα δεινά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Θρασπανιώτη, θα θέσετε κόκκινες γραμμές και ποιες θα είναι αυτές συγκεκριμένες ό,τι αφορά το νέο μνημόνιο που θα συνοδεύει την έγκριση της προληπτικής πιστωτικής γραμμής για την Ελλάδα. Ή θα συνεχιστεί η άγρια λιτότητα των τελευταίων 5 χρόνων που οδήγησε σε πλήρη αποστάθρωση του κοινωνικού κράτους. Δεν φωνάζω, κύριε Τραψανιώτη, δεν μου απαντάτε ποτέ σε αυτό το οποίο πρέπει να μας απαντήσετε. Στον ελληνικό λαό, δηλαδή, πού θα βρείτε τα χρήματα. Πού θα βρείτε τα χρήματα. Πείτε μου πού θα τα βρείτε. Να σας απαντήσω στο εξής. Έχετε υπόψη σας το email που έχει στείλει ο κύριος Χαρτούβελης. Πολύ καλά, όλοι είχατε το υπόψη. Πάρα πολύ καλά. Αν το είχατε ακούσει, δεν θα λέγατε ότι δεν θα έχουν περικοπές των συντάξεων και το λέει εδώ. Έχει ψηφιστεί και στο προϋπολογισμό. Ακούστε να δείτε. Αφήστε με τώρα. Σας αφήνω. Ξέρετε τι λέει. Ακούω. Ότι οι πιο έντονες πιέσεις φέρνουν στοχεύουν στο ζήτημα του ασφαλιστικού με βασικό άξονα να ενοποιηθούν όλα τα ταμεία στο ΙΚΑ, την κατάργηση του ΕΚΑΣ αλλά και του τμήματος του τάξη που δεν προέρχονται από καταβολές εισφορών. Ίσα-ίσα, το ΕΚΑΣ θα επανέλθει και μάλιστα σε ελληνικές κατηγορίες ανθρώπων. Ακούστε να δείτε. Μισό λεπτό. Κάντε μου λίγο. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Να πάμε λίγο στα διαφημίσεις. Θα ξαναδιαβάσετε τις Real News στο δημοσίευμα. Θέλουμε να το ξανακούσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως εδώ με τους υποψήφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είσαι άνεργος? Ξεκίνησε την επαγγελματική σου πορεία με το ΚΕΚ EuroCourse. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους από φοιτητούς ΑΕΗ και ΤΕΗ έως 29 ετών. Με επιδότηση 3.120 ευρώ για κάθε καταρτιζόμενο. Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση 208 ωρών, 832 ώρες πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες της αγοράς και ασφαλιστική κάλυψη. Κάνε τώρα την αίτησή σου και εξασφάλισε τη μελλοντική σου σταδιοδρομία. Το ΚΕΚ EuroCourse σου εξασφαλίζει με υπευθυνότητα και σιγουριά την είσοδό σου στην αγορά εργασίας. Υποβολή αιτήσεων από 22 12 2014 έως 14 1 2015. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία μας στη διεύθυνση Εμμανουήλ Πλουμίδη 28 ή στο τηλέφωνο 28420 80405. Συμπεθέρα, δεν έχεις παράπονο. Η κόρη μου στον Αραβόνα τακτοποιημένη σε όλα. Με τα σεντόνια της, τα μαξιλάρια της, τις αθραντέδες, τα σεμέ, τα καρέ, τα πετσετάκια. Γιατί συμπεθέρα, ο γιος μου με το καλό του το σερβίτσο, άλλο του καφέ κι άλλο του τσαγιού. Με τα ταπερίδου, με τις κατσαρόλες του, ατακτοποιεί το σύντονε. Το σπίτι που τους έταξες δεν ξέρω αν είναι τακτοποιημένο.
Για τακτοποίηση αυθαιρέτων χώρων, εμπιστευτείτε τη Europlan, η μεγάλη τεχνική εταιρεία μελετών και κατασκευών της Κρήτης. Εάν μας έχετε επιλέξει, γνωρίζετε τους λόγους. Europlan. Άμεσα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Καλό συμπεθέρα, μάλιστα. Την υγειά μας συμπεθέρα, καλό ρίζικο. Επιλέξτε οργανωμένες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές λύσεις. Φροντιστήρια Στόχος. 30 χρόνια κοντά στο μαθητή με ένα επιτελείο έμπειρων καθηγητών. 30 χρόνια συνεχείς επιτυχίες. Φροντιστήρια Στόχος. Ολιγομελή τμήματα. Ξεχωριστή φροντίδα αναμαθητή. Άρτιες σημειώσεις. Διαγωνίσματα προσομοίωσης. Συνεργασία με τους γονείς. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Φροντιστήρια Στόχος. Τα φροντιστήρια που επιλέγουν οι μαθητές και συμφέρει τους γονείς. Διεύθυνση σπουδών Γιάννης και Μιχάλης Περαντώνης. Κεντρική πλατεία Ιρώου στην Ιεράπετρα. Τηλέφωνο 28420-24391. Φροντιστήρια Στόχος. Γιατί τελικά σημασία έχει να πετυχαίνεις το στόχο σου. Δερμιτζάκης, 30 χρόνια στην αγορά κρεάτων, στο νομό Λασιθίου, τηλέφωνο 28410-91-350. Δερμιτζάκης σημαίνει εγγύηση. Δερμιτζάκης, στον Άγιο Νικόλαο, στην Σιτία, τώρα και νέο κατάστημα στην Ιεράπετρα. Με μεγάλη ποικιλία, από φρέσκα κρέατα, κατεψυγμένα, ψάρια και θαλασσινά. Επιστρέψαμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Θραψανιώτη, είχαμε μείνει σε εσάς. Ήταν αναγκαίο το διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, να διαβάσουμε λίγο το δημοσίευμα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να διαβάσω λίγα μόνο από τα 17, τις 17 αξιώσεις της Τρόικας, που όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Real News, όχι της Αυγής, σακατεύουν τη ζωή των Ελλήνων. Αύξηση όλων των υπερμειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από το 6,5% και αφορά τουριστικές υπηρεσίες, φάρμακα, εκδόσεις και θέατρο. Κατάργηση της έκπτωσης του φόρου του ΦΠΑ που ισχύει για τα νησιά. Το ασφαλιστικό, όπως είπαμε προηγουμένως, την κατάργηση του ΕΚΑΣ αλλά και τμήματος των συντάξεων που δεν προέρχονται από καταβολή εισφορών. Κατάργηση όλων των ειδικών καθεστώτων που επιτρέπουν την πρόωρη συνταξιοδότηση πριν από τα 62 χρόνια. Αύξηση των εισφορών για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, ώστε να αρμονιστεί με εκείνες των νέων ασφαλισμένων του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Έτσι, αυτά είναι μόνο από τα λίγα τα οποία πρότεινε ο κύριος Χαρδούμπαλης στην Τρόικα μέσω του mail το οποίο έστειλε και ήταν και μία από τις αιτίες που ο κύριος Σαμαράς προχώρησε στην πρόωρη προκήρυξη των εκλογών. Ναι, στην ψηφοφορία για την Προεδρία της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με την προκήρυξη των εκλογών. Αυτή είναι η απάντησή σας προς την κυρία Βλάση. Προς το παρόν. Η ερώτηση αν έχετε κόκκινες γραμμές. Βεβαίως. Και ποιες θα είναι σε ό,τι αφορά το νέο μνημόνιο, γιατί έχουμε νέο μνημόνιο. Κόκκινες γραμμές, ναι, εμείς λέμε ότι με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, που από ό,τι διαφαίνεται θα είναι όντως ισχυρή, θα πάμε για να κάνουμε μια επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και των κατάργηση των μνημονίων και των νόμων, οι οποίοι, των αντισυνταγματικών νόμων. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε πολύ πιο θετικά αποτελέσματα από ό,τι μέχρι σήμερα η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, γιατί στην ουσία δεν έκαναν διαπραγματεύσεις, απλά και μόνο ό,τι έφερνε η Τρόικα υπογράφανε. Ναι, αλλά από εκεί και μετά όμως, πού πήγε το μονομερή διαγραφή του χρέους? Το λέγατε αυτό μέχρι πρόσφατα. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε καταρχήν πιθανόν κάποιος τέλεχος να πει κάτι το οποίο να είναι τραβηγμένο. Εμείς
Ξεκινάμε με βάση τις αποφάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας. Στη συνέχεια, βέβαια, τα προγράμματα είναι κατά τέτοιο τρόπο, διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Έτσι, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση με μια ισχυρή, όσο πιο ισχυρή είναι η λαϊκή εντολή και όσο περισσότερο συνένεση έχουμε με το λαϊκό κίνημα, τόσο καλύτερα θα πάμε για τη διαπραγμάτευση του χρέους. Κύριε Κωστάκη. Ακούστε να δείτε. Εμείς λέμε πρώτα απ' όλα ότι το χρέος το οποίο πληρώνει αυτή τη στιγμή ο λαός δεν το δημιούργησε ο λαός. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε και διαγραφή του χρέους. Ένα αυτό. Και από πού δημιουργήθηκε αυτό το χρέος. Το χρέος αυτό, το χρέος αυτό, το ζήτημα δεν είναι εκεί. Αν πραγματικά, πώς μπορεί να γίνει διαγραφή του χρέους. Θα φτάσουμε σε όλα αυτά. Θα φτάσουμε σε αυτά, Δημήτρη. Ναι, όταν λέμε διαγραφή του χρέους. Ακούστε να δείτε. Το χρέος, γιατί και οι δύο συν... εκπρόσωποι εδώ και των δύο κομμάτων που, όπως είπα, της Νέας Δημοκρατίας και, και του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε ο ένας από τη μια πλευρά ότι θα διατηρήσει τη σταθερότητα, ο άλλος ότι θα αλλάξει τα πράγματα, αλλά μέσα στα ίδια πλαίσια. Το χρέος αυτό από πού δημιουργήθηκε? Δεν δημιουργήθηκε από τους εξοπλισμούς? Δεν δημιουργήθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Δεν δημιουργήθηκε από την κακή διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια και τα προνόμια που είχαν δώσει σε όλους τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και το μεγάλο κεφάλαιο γενικότερα? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γίνει τέτοια ανατροπή, όπως λέει ο κύριος Τραψανιώτης εδώ? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τέτοια ανατροπή όταν διατυμπανίζει παντού και όπου πηγαίνει, στο Τέξας, στο Σίτι του Λονδίνου, στη Γερμανία και μάλιστα πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε γερμανικό περιοδικό που διαβεβαιώνει τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ αν θα βγει στην εξουσία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν μέσα σε αυτή τη λυκοσυμμαχία να φέρει τέτοιες ανατροπές και να καταργήσει όλα αυτά? Είναι ξεκάθαρο ότι είτε η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση στις 25 του μήνα, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ που θα βγει. Θα πάρει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου με τόσους πρόθυμους που έχει γύρω-γύρω, με τόσο απρόθυμα κόμματα και κομματάκια που έχει γύρω-γύρω να συμπράξουν για να κάνουν κυβέρνηση, θα την κάνει την κυβέρνηση. Αλλά δεν θα κάνει αυτά που λέει. Θα ακολουθήσει μια τακτική την ίδια. Ακριβώς. Γιατί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι υποχρεωμένος και εξάλλου τι πήγαινε και έκανε στις συναντήσεις που έκανε? Δηλαδή, είπα για το χέρι στο τραπέζι, όχι βέβαια, τα διαπιστευτήριά του πήγαινε και έδινε. Άρα είτε Νέα Δημοκρατία ψηφίσει κάποιος, είτε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το ίδιο? Είτε Νέα Δημοκρατία ψηφίσει, είτε ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη των εκλογών τα προβλήματα θα είναι πάλι εδώ και ο λαός θα είναι πάλι στην αντιπολίτευση. Κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάει για ουσιαστική ανακούφιση όσων εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, αν δεν προβάλλει σαν αίτημα αποκατάσταση τουλάχιστον των εισοδημάτων του στα επίπεδα του 2009, αν δεν διεκδικεί την ανάκληση των απολύσεων, αν δεν μιλάει για εργασιακές σχέσεις οι οποίες πραγματικά να είναι τουλάχιστον όπως ήταν το 2009, γιατί με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, δεν έχουμε τα τετράωρα που δουλεύουν δεκάωρα και πληρώνονται τετράωρα οι εργαζόμενοι. Μιλήσαμε προηγούμενα, εδώ είπαν και οι δύο για τους ξενοδόχους, για τον τουριστικό τομέα. Πέρσι όλοι λέγανε και πανηγυρίζαμε ότι αυξήθηκε ο τουρισμός. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όμως, και εδώ στην περιοχή τη δική μας έχουμε πολλούς, γιατί έχουμε πολλά ξενοδοχεία, δούλευαν χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Για τη μαύρη εργασία, για την απλήρωτη εργασία θα μιλήσει κανείς? Για αυτούς, για τις απολύσεις αυτούς τους τομείς θα μιλήσει κανένας? Και τι θα γίνει με αυτούς? Κανείς δεν δεσμεύεται για αυτά τα ζητήματα που είναι τα βασικότερα από όλα. Μπορώ να έχω το λόγο μετά την κυρία Κωτσιφάκη? Βεβαίως. Επειδή ο κύριος Τραψανιώτης, και οφείλω εδώ να απαντήσω, είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που το ρωτήσαμε πού θα βρουν τα χρήματα. Μισό λεπτό να πει για ένα λεπτό τον κύριο Τραψανιώτη και αμέσως μετά πάμε σε εσάς. Κύριε Τραψανιώτη, γιατί θέλει να απαντήσει και μετά πάμε σε εσάς. Εδώ θα ήθελα με την κυρία Κωτσιφάκη να συμφωνήσω ότι το χρέος δεν το δημιούργησε ο ελληνικός λαός.
δημιουργήθηκε στη διάρκεια των ετών που κυβέρνησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα όμως να θυμίσω, κυρία Κοτσιφάκη, ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το μόνο κόμμα που ήταν αντίθετο στην ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέκαθεν. Και όχι μόνο είχε ξεκάθαρη θέση, αλλά όλα αυτά τα είχε επισημάνει πολύ νωρύτερα από το 1993 και δυστυχώς επαληθεύεται καθημερινά. Σας παρακαλώ, λέω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όποιος έχει αντίρρηση να το φέρει γραφτό, το μόνο κόμμα που ήταν αντίθετο στην ανάληψη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βγήκαν και λένε συκοφαντώντας τους εργαζόμενους ότι φταίνει οι εργαζόμενοι που δημιουργήθηκε. Είπα εγώ κάτι τέτοιο, κυρία Κοτσιφάκη. Προς Θεού, το όνομα της συζήτησης, σας παρακαλώ, να μην κάνουμε διαστρεβλώσεις. Μα ποιος θα εγγυηθεί για να πω ότι θα βγει χώρα από αυτό το χρέος. Να μας πείτε πώς θα δημιουργήσατε. Να μας πείτε πώς θα βγει χώρα από το χρέος και αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Γιατί το να δημιουργούμε ένα παράδεισο φανταστικό που αν ο κύριος Τσίπρας βγει στην εξουσία θα μας κάνει Βενεζουέλα με ράφια διανά και την επόμενη μέρα νομίζω ότι θα πηγαίνουμε με κουπόνι. Ας μας πει λοιπόν πριν φτάσει σε αυτό, γιατί εκεί θα φτάσουμε τελικά, αν μας φέρει. Αν την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κι αλλιώς. Κύριε Τραψανιώτη. Με τα προγράμματα που έχει για την ανακούφιση του πληθυσμού. Κύριε Τραψανιώτη. Οπότε και οι δυο διασπάζεστε. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι η μόνη λύση είναι μια ισχυρή κυβέρνηση με ισχυρούς συμμάχους και εμείς γι' αυτό λέμε. Δεν διαφωνούμε σε πολλά με το ΚΚΕ. Γι' αυτό λέμε ότι μια. Όχι, διαφωνούμε και ριζικά μάλιστα. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα τώρα. Πώς δηλαδή, διαφωνούμε, κυρία Κοτσιφάκη, ότι ο λαός, ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι πληρώνουν τα σπασμένα. Εκεί διαφωνούμε. Για πείτε μου. Εμείς όμως είχαμε καταψηφίσει τη συνθήκη του Μάστριχτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ εσείς δεν είχατε ψηφίσει και τότε. Διαφωνούμε στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία έχουν αποστελεχωθεί. Διαφωνούμε στη θέση που έχουμε ως προς την υγεία όμως, κύριε Θαψανιώτη. Γιατί εσείς μιλάτε για οικονομική. Και η οικονομική αυτοτέλεια των νοσοκομείων, ενώ εμείς μιλάμε για εντελώς χρηματική και για οικονομική αυτοτέλεια, μιλάμε κύριε Θαψανιώτη. Ενώ εμείς μιλάμε για αποκλειστική χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για το αυτοδιοικητικό και οικονομική αυτοτέλεια των νοσοκομείων. Με χρηματοδότηση δημόσιου τομέα και αν θέλετε μπορεί να ευχαριστώ να σας διαβάσω τις θέσεις, επικαιρομηγημένες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία. Θα το κρατήσετε, θα πάμε και στην υγεία. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να πω και να τελειώνω. Τελειώστε. Μην τάγεστε κυρία Βλάση, μα μην έχετε το κακό συνήθειο να πετάγεστε να διακόπτετε. Μα εσείς διακόπτετε διαρκώς και εμένα και την κυρία Κοτσιφάκη, αλλά δεν θα πάω εκεί, θέλω να σας απαντήσω. Να τελειώσω, να το τελειώσω λίγο, παρακαλώ. Ευτυχώς, ναι. Κύριε Θαψανιώτη, τελειώστε αυτό που θέλω να πω. Κάνω και τον ερμό, με τις διακοπές, αυτό είναι φαίνεται ο στόχος της κυρίας Βλάση, με τις διακοπές να χάνεται και ο ερμός. Μα δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Θαψανιώτη. Το οικονομικό και αυτοδιοικητικό. Χωρίς πρόγραμμα. Να τελειώσει και προχωράμε. Εμείς χωρίς πρόγραμμα δεν φέραμε τον ελληνικό λαό εκεί που τον έχετε φέρει. Θα μου πείτε πώς θα το βγάλουμε. Όχι, δεν θα σας πω, θα σας πω και θα μας πείτε εσείς. Δεν πειράζει, για εσάς δεν πειράζει. Πιο βαθιά θα το βάλετε. Θα ρίξετε το σκάφο στα βράχια και το λέτε και ευθέως ουσιαστικά σήμερα. Με το email αυτό που στείλατε τον κύριο Σόιμπλε. Όχι, εγώ δεν έχω την καλή μου. Με αυτό θα το ρίξουμε στα βράχια. Εγώ θα σας απαντήσω τα 980 εκατομμύρια ευρώ που η ελληνική πλευρά προτείνει για τη συμφωνία. Αφήστε τα αυτά τώρα, γιατί έχω το email. Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω. Εγώ έχω το email. Μισό λεπτό. Να τελειώσει λίγο, να τελειώσετε λίγο, να προχωρήσει και η συζήτηση. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε με ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα για μια επαναδιαπραγμάτευση, με ένα κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, όπου συμφωνούν οικονομολόγοι και νομπελίστες. Οι άλλα κράτη συμφωνούν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα, κύριε Τούρκη. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να βγει από αυτή την. Θέλω να πάω στην κυρία Βλάση. Λοιπόν, να ολοκληρώσω για το θέμα. Να ολοκληρώσω όμως για το θέμα. Το ότι η λαϊκή συμπαράσταση και η ισχυρή λαϊκή βούληση και ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να πάμε σε μια αλλαγή πλεύσης από την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Σε αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εμείς απευθύναμε έκκληση και προς όλες τις δυνάμεις και ιδιαίτερα την αριστερά, ανεξάρτητα αν το ΚΚΕ δεν
δεν συμφωνεί σε μια μίνιμουμ συνεργασία, θα έλεγα εγώ, εμείς απευθύνουμε την έκκληση αυτή και προς τον κόσμο και προς το λαό, ούτως ώστε την επόμενη των εκλογών να μπορούμε από καλύτερες θέσεις, να διαπραγματευτούμε για την καλύτερη Θα μου απαντήσετε στην ερώτηση. Κύριε Τουρλού, και ένα λεπτό. Όχι, όχι, θα απαντήσω πρώτα σε αυτό. Θέλω να το κάνουμε έτσι, να πάμε μόνο διάλογο. Χωρίς ερώτηση. Όχι, θα απαντήσω σε αυτά που είπε που είναι ψευδή όλα. Καταρχήν μας είπε ότι θέλει συνένεση. Ενώ ο αρχηγός τους λέει. Όχι, με την Δημοκρατία. Κύριε Δημοκρατία, εντάξει, να μην το αποκλείετε. Να μάθετε να δείτε και να διαβάσετε αυτά που λέει ο αρχηγός σας. Αν δεν τα γνωρίζετε, να σας τα δώσω γραμμένα εγώ από αυτά τα οποία είπε στις ομιλίες του. Ακούστε να δείτε. Λέτε λοιπόν συνένεση και καλέσαμε όλα τα κόμματα. Εσείς πετάξατε έξω του ΑΝΕΛ, ενώ λέγατε ότι μπορεί να συνεργαστείτε και ακόμα πριν τις εκλογές, δηλαδή να κάνετε και κοινά ψηφοδέλτια. Στη συνέχεια λέτε ότι δεν θέλετε καμία συνένεση με κανένα κόμμα, θέλετε αυτοδυναμία και δεν θέλετε συνένεση διότι δεν έχετε κοινή γραμμή με κανένα. Άρα αποφασίστε τι θέλετε. Εσείς ως κύριος Τραψανιώτης θέλετε αυτό, ο κύριος Τσίπρας θέλει κάτι άλλο, ο κύριος Βούτσης θέλει κάτι άλλο, ο κύριος Παπαδημούλης θέλει κάτι άλλο. Αποφασίστε τελικά να ξέρει και ο κόσμος τι θέλετε συνολικά. Γιατί οι συνιστώσεις δεν ξέρω τελικά. Θα είναι οι συνιστώσεις των εξαρχείων που θα κυβερνήσουν το κράτος ή οι συνιστώσεις του κράτους του ελληνικού τελικά. Κυρία Βλάση, λοιπόν, δεν μου απαντήσετε και εσείς στο ερώτημα. Θα θέσετε κόκκινες γραμμές. Δεν μου θέσατε. Δεν μου απαντήσατε. Θα απαντήσω πρώτο για αυτό που είπε. Επειδή εδώ υπάρχει το mail με τα 980 εκατομμύρια ευρώ, επειδή μας διάβασε από τη Real News. Προβλέπεται λοιπόν πράγματι αύξηση που δεν είναι ευχάριστο αυτό στο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 6,5 σε 13, αλλά πάγωμα των ονομαστικών συντάξεων 16-17, όχι ότι θα μικράνουν οι μισθοί ακόμα, διότι και ο Πρωθυπουργός το έχει δεσμευτεί σε αυτό, αλλά έχει ψηφιστεί και στο προϋπολογισμό. Αλλά πολλές δεσμεύσεις έχει. Κάτι άλλο, πολλές δεσμεύσεις έχει δεσμευτεί. Θα τελειώσω σε αυτό, γιατί είπε κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει και αυτό που είπαμε εμείς, η λαχιοφόρος αγορά, η οποία θα προσθέσει κέρδη και αν θέλετε εις πράξεις μέσω του ΦΠΑ. Και αυτό το έκανε η Πορτογαλία, το έκανε η Μάλτα, το έκανε η Σλοβακία. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ο κύριος Χαρδούβελης ότι εμείς πάμε για να ρίξουμε και άλλο του μισθού. Αυτό δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία είπε όλα, νομίζω ότι είναι τα περισσότερα πάει στον αέρα. Τώρα, να πούμε κάτι. Να σας θυμίσω. Ναι. Υπάρχει μνημόνιο νέο, το οποίο συνοδεύεται με την έγκριση πολιτικής πιστωτικής γραμμής για την Ελλάδα, όπου θα συνεχιστεί η άγρια λιτότητα. Ρωτάω, όχι. Θα συνεχιστεί? Όχι η άγρια λιτότητα και είπε και γι' αυτό ακριβώς ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να πάμε σε μια χώρα... Ποια μέτρα θα λάβετε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης? Έχουμε... Ποια μέτρα θα πάρετε? Τι εννοείται, ποια μέτρα θα πάρετε? Τη ανθρωπιστική κρίση που πλήττει, ναι, βάναυσα την ελληνική κοινωνία τώρα. Βεβαίως έχει η ανθρωπιστική κρίση και βάλετε η ελληνική κοινωνία. Αλλά να σας πω κάτι. Καλύτερα όμως να έχει ο κάθε άνθρωπος ένα μισθό από να μην έχει καθόλου. Ποιος είναι ο μισθός? Αυτός ο μισθός ο οποίος έχει ο Έλληνας πολίτης. Ποιος ο εργαζόμενος με 260 ευρώ είναι μισθός? Είπαμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι μισθοί και όσο πραγματικά πηγαίνουμε στην ανάπτυξη, τόσο και ο ΕΜΦΙΑ θα μειώνεται και ο ΦΠΑ θα μειώνεται. Θα πάμε πραγματικά σε ανάπτυξη η οποία θα φέρει και αποτέλεσμα και στις θέσεις εργασίας. Μέχρι τώρα βλέπουμε αύξηση. Να δείτε. Όχι μείωση. Ακούστε να δείτε. Μιλάμε για αύξηση μισθών σιγά σιγά. Πάγωμα μισθών. Αύξηση του ΦΠΑ και της φορολογικής. Αυτή τη στιγμή. Θα παγώσουν στα 260 ευρώ. Δείτε, υπάρχει και μείωση, αν θέλετε, από το 42% στα 33%. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε με να δείτε. Το σημαντικό είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε ένα πραγματικά σημείο δύσκολο. Το σημείο που πρέπει να αποφασίσουμε αν η χώρα αυτή θα προχωρήσει σε ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει να δει φως στο τούνελ, όπως είχε ξεκινήσει να γίνεται λίγο πριν από τη μην εκλογή του Προέδρου. Είχαμε αρχίσει να βλέπουμε κάποιες θετικές από εδώ στον ελληνικό λαό. Ή αλλιώς θα πρέπει να μας πει ο κύριος Τραψανιώτης, ο οποίος ισχυρίζεται μια άλλη τακτική, πού θα πάει αυτή η χώρα τις επόμενες μέρες. Αν δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει στην πολιτική τακτική τους, στο πρόγραμμά τους, που θα μπορέσουν να μας βγάλουν από όλα τα δεινά που υποτίθεται ότι έφερε η Νέα Δημοκρατία από το 2012, δεν τα έφερε αυτή. Αυτή απλά τα βρήκε και προσπάθησε να ξεπεράσει το πρόβλημα και να μην ρίξει τη χώρα στα βράχια. Και το κατάφερε σε έναν βαθμό. Μπορεί, βέβαια, να πονέσαμε, μπορεί να θυσιαστήκαμε. Οι θυσίες αυτές όμως δεν πρέπει να πάνε χαμένες, γιατί πόνεσε ο ελληνικός λαός. Και δεν πρέπει να ξαναρχίσει από το επίπεδο 0. Τους βρήκαμε πραγματικά τη χώρα υπό το 0. Προσπαθήσαμε να τη βάλουμε, αν θέλετε, στο 3, για να μην πω παραπάνω. Και τώρα πάμε να τη ρίξουμε στο μείον 10 με αυτή την κατάσταση. Ναι. Να μας πει, γιατί όλη την ώρα μιλάμε για τα ίδια πράγματα, αλλά δεν έχω καταλάβει με ποιο πρόγραμμα θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις,
πώς η Ευρώπη θα μας αντέξει μέσα στην αγκαλιά της, αφού δεν ξέρουμε με ποια τακτική θα πάνε. Μονομερείς ενέργειες δεν μας το λέει, μη μονομερείς. Αν δεν είναι λοιπόν μονομερείς και δεν μας πάνε στην πτώχευση, θα είναι επομένως διαπραγμάτευση αυτό που έκανε μέχρι τώρα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Που είναι η διαφορά δηλαδή. Γιατί στην ουσία πέφτουν στα ίδια λόγια με εμάς, άμα πάνε στη διαπραγμάτευση. Ξέρετε, είναι κολοτούμπα και μας αφήναν να κυβερνήσουμε τη χώρα και να μας σύρουν στα χειρότερα που πάμε τώρα. Ξέρετε κάτι. Αυτό εδώ που συμβαίνει απόψε εδώ πέρα, το έχει ξαναζήσει τουλάχιστον η προηγούμενη γενιά πολλές φορές. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Και στο τέλος βγήκαν να κάνουν κυβέρνηση μαζί. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί πραγματικά είναι τόσο έντονο και τόσο όμοιο, τόσο γνώριμο για αυτούς που το ζήσανε, που ειλικρινά, τι να πω, κύριε Θραψανιώτη, επειδή βάλατε ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα και όσον αφορά τη συνεργασία προς το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σε τι ζητάτε? Πρώτα απ' όλα δεν είναι πρόσκληση για συνεργασία. Είναι πρόκληση και αν το θέτε προσπάθεια να στριμώξετε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μακριά από μένα. Και να σας πω κάτι. Τι να πω τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ή με την επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλάμε ή με τη δική σας την προσωπική άποψη. Λοιπόν, και με τα δύο μπορούμε να μιλάμε. Λοιπόν, και με τα δύο όπως το λέτε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι. Σε τι καλεί, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε τι καλεί, ο κύριος Τσίπρας σε τι καλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα να συνεργαστεί? Να στηρίξουν το ΝΑΤΟ? Μα ακόμα και όταν ήταν η ΕΔΑ και όλες οι αριστερές δυνάμεις, με όποια μορφή και αν υπήρχαν ακόμα και στην παρανομία στην Ελλάδα, ήταν εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον της ΕΟΚ και πάλευαν και αγωνίστηκε τούτος ο λαός εναντίον αυτών των, των συμμαχιών, τέλος πάντων, που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, σε τι μας καλείτε να συνεργαστούμε, να στηρίξουμε το ΝΑΤΟ, το οποίο αιματοκυλεί τους λαούς του κόσμου? Σε τι μας καλείτε να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει προκαλέσει τόσα δεινά στον ελληνικό λαό? Και να σας πω κάτι άλλο, να τελειώσω κύριε Θραψανιώτη, εγώ δεν σας διακόψα. Λοιπόν, σε τι να συνεργαστούμε? Η συνεργασία δεν είναι να πάμε για καφέ, ούτε να πάμε για κρασί. Δηλαδή, τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, να απαρνηθούμε, να απαξιώσουμε δηλαδή όλους τους αγώνες του ελληνικού λαού και των αριστερών, αυτών που πραγματικά αισθάνονται αριστεροί τόσων χρόνων, να απαξιώσουμε τον ελληνικό λαό, να ξεχάσουμε τα δεινά που έχει τραβήξει από αυτές και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάμε τώρα μαζί αγκαλιά να στηρίξουμε αυτές τις δυνάμεις? Δεν ξέρουμε τι εξυπηρετούν? Υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που δεν ξέρει ότι όλα όσα τραβάει σήμερα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια είναι η Τρόικα? Η Τρόικα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτή είναι. Πώς λέτε λοιπόν έξω από την να φύγει η Τρόικα την ίδια στιγμή που κάνετε το σταυρό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνετε διαπιστώσεις ότι δεν κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ΣΥΡΙΖΑ? Γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν πάνε μαζί. Μία απάντηση. Δεν πάνε μαζί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήδη έχετε δώσει δείγματα γραφής. Δεν είστε τελείως αδοκίμαστοι. Η κυρία Δούρου στην Αθήνα εννοείται ότι διοικεί. Πώς, εκτός το ότι ψήφισε τους ισοσκελισμένους ισολογισμούς, έδωσε 20 εκατομμύρια στον κύριο Μελισανίδη στην ΑΕΚ και 1 εκατομμύριο μόνο για αντιπλημμυρικά έργα. Κρίμα. Γιατί έτσι τις επέβαλαν και έτσι έπρεπε να κάνει. Κρίμα, κυρία Κωτσφάκη, που στον ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού σήμερα? Κρίμα, κυρία Κωτσφάκη, λυπάμαι, γιατί στην προσπάθειά σας να διαστρεβλώσετε αυτά τα οποία λέει και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν διαστρεβλώνω τίποτα. Να μεταχειριστείτε οτιδήποτε. Γιατί είπα κάτι ψέματα και σε τελευταία ανάλυση, σας απάντησα στη συνεργασία. Πείτε μου πότε η κυρία Δούρου έδωσε 20 εκατομμύρια στο Μελισανίδη. Ένα. Δεύτερον. Διαβάστε το προϋπολογισμό της περιφέρειας και το δείτε. Δεύτερον. Έχετε υπόψη σας ότι, η κυρία Δούρου αυτή τη στιγμή κάνει δωρεάν επανασύνδεση σε κομμένα ρεύματα σε άπορες και άστεγες οικογένειες στην Αττική? Η ενέργεια, κύριε Θραψανιώτη, έπρεπε να είναι δωρεάν. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Έτσι. Κάνει επανασύνδεση δωρεάν ρεύμα σε οικογένειες όπου δεν έχουν να πληρώσουν και όπου τους έχουν κόψει το ρεύμα. Το θέμα λοιπόν της συνεργασίας που εγώ έθεσα δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε στο ΝΑΤΟ, ποτέ να μην συμφωνήσουμε σε αυτό. Με ενδιαφέρει όμως να συμφωνήσουμε για να έχουμε καλύτερη υγεία,
Με ενδιαφέρει να συμφωνήσουμε για να μην έχουμε άνεργους. Με ενδιαφέρει να συμφωνήσουμε ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα να φύγει από αυτή την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, όταν δεν μπορούμε με να την τα βρούμε. Μην με διακόπτε, σας παρακαλώ. Από εκεί και πέρα, όταν σε κάποια ζητήματα δεν μπορούμε να τα βρούμε, τότε μπορούμε να διαφωνήσουμε και να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Υπάρχουν όμως κοινά σημεία τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε για αυτόν τον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί. Εγώ σε αυτό το θέμα βάζω το θέμα της συνεργασίας και εκεί θα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σε ένα μήνυμα δεν σημαίνει. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι τελείως διαφορετική πολιτική. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Μα κύριε Θεραψανιώτη, αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή έχει γίνει από το Κομμουνιστικό Κόμμα πολλές φορές. Να ολοκληρώσουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ψηφίσει στη Βουλή νομοσχέδια, όπως και παλιότερα και με το Πασόκ. Παραδείγματος χάρη, το ΕΣΥ δεν το είχε ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα στη Βουλή. Μαζί το είχαμε ψηφίσει. Λοιπόν, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Άλλο να ψηφίσει. Όταν έχει κάποιο νομοσχέδιο το οποίο είναι υπέρ, θα το ψηφίσουμε και πάλι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Μα αυτό το έκανε πάντα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πάντα το έκανε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έκανε ποτέ στη ραφόρμα. Είναι μια θετική τοποθέτηση το Κομμουνιστικό σε ορισμένα κόμμα, ζητήματα να το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έκανε ποτέ στήρα αντιπολίτευση. Χαίρομαι που το ακούω. Το ξέρω. Καταρχήν το ξέρω και δεύτερο χαίρομαι που το ακούω και κύριε από εσάς. Κύριε Τουρούκη, καταρχήν δεν νομίζω ότι απόψε οι δύο συνάδελφοι που είναι εδώ ήρθαν για να συμφωνήσουν. Δεν είναι καν η πολιτική αρχηγή των κομμάτων. Αυτό που θέλω εγώ να καταλάβω είναι γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο κόσμος και ο κόσμος αυτό περιμένει. Να το κοιτάξουμε στα μάτια, να δούμε αυτό το οποίο έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα, να του πούμε γιατί εμείς θα τον κάνουμε να πονέσει αύριο λιγότερο και με ποιο τρόπο. 15 φορές απόψε ο κύριος Θεραψανιώτης μας είπε. Θέσεις εργασίας θέλουμε, φυσικά και εμείς το θέλουμε. Υπάρχει κανένας που είναι τόσο μαζοχιστής, ώστε να μην του αρέσει αυτή η χώρα να ευημερεί, ώστε να μην του αρέσει να βγει έξω από το πρόβλημα το οικονομικό, από την οικονομική κρίση, να μην έχει μεγάλους μισθούς. Όχι, εγώ ρωτώ λοιπόν, μέσα από αυτή την κρίση, πώς θα μας βγάλει έξω από αυτό. Δεν μας έχει απαντήσει ποτέ. Μήπως κάποιοι διότι προσέξτε τώρα να δείτε, όλοι οι οικονομολόγοι του κόσμου λένε ότι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα με την οικονομική κρίση, οι τρόποι χρηματοδότησης είναι συγκεκριμένοι. Είναι από, αν θέλετε, από την Τρόικα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Νουδουτού και Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ναι. Είναι από τις αγορές που δεν μας δανείζουν εδώ και καιρό και μάλιστα. Ναι, εσείς βιαστήκατε να βγείτε στις αγορές. Εσείς βιαστήκατε να βγείτε στις αγορές. Εμείς έχουμε απευθυνθεί στις αγορές και λίγο πριν μας ήρετε. Και ρίξατε το χρηματιστήριο. Και λέγει ο πρόεδρος, είμαστε έτοιμοι να πάμε στις αγορές. Δεν μας αφήσατε, κύριε Θεραψανιώτη, να πάμε από τον Αύγουστο που αρχίσατε να μιλάτε για αποσταθεροποίηση της χώρας. Και ουσιαστικά δείξατε στο εξωτερικό τον κακό σας σε αυτό. Διότι όλες οι χώρες έχουν συνένεση. Η Πορτογαλία βγήκε από το μνημόνιο. Γιατί είχε συνένεση. Απλά εσείς ο αρρηβισμός σας και ουσιαστικά αυτή η τάση μοναρχίας. Γιατί δεν θέλετε κανένα δίπλα σας. Στην αρχή λέγατε τους θέλουμε όλους. Μην της Νέας Δημοκρατίας δεν πειράζει. Ωστόσο τώρα δεν θέλετε κανένα. Νομίζετε ότι η Ελλάδα θα γίνει φέουδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε. Θα μας πείτε απόψε για να σας ψηφίσει ο κόσμος πώς θα μας βγάλετε από την κρίση. Και ρωτώ άλλη μια φορά και δεν απαντήσατε ποτέ, διότι δεν ξέρετε να το απαντήσετε, όχι δεν θέλετε, δεν έχετε κοινή γραμμή. Προηγουμένως είπετε, εγώ μπορώ να πω την προσωπική μου άποψη, όχι κύριε Θεραψανιώτη, στην πολιτική πορεία μιας χώρας όπου κρέμεται το μέλλον των ανθρώπων που μας βλέπουν σε σχέση με το ΚΚΕ. Και πονάνε, σε σχέση με το ΚΚΕ. Συγγνώμη, ακούστε με, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Προσωπική άποψη έχεις επί των θεμάτων τα οποία αφορούν τον τόπο σου, ναι. Στα νοσοκομεία, αυτό που πρέπει να πούμε. Στις υπηρεσίες που αποψηλώθηκαν, αυτό που πρέπει στο τούνελ που πάμε να φωτίσουμε. Αφορά, στο τούνελ που πάμε να φωτίσουμε γεννήτρια. Τη γενική διακυβέρνηση της χώρας, όπου κρέμεται όλος ο ελληνικός λαός από εμάς απόψε για να ακούσει πώς θα τον βγάλουμε από την κρίση, δεν θα με αφήσετε να τελειώσω. Με γεννήτρια, κυρία Βλάση. Διότι εγώ δεν δέχομαι ότι ο κύριος Θεραψανιώτης ήρθε απόψε εδώ μόνο και μόνο για να μας πει ότι όλα ωραία θα τα κάνουν, αλλά πώς θα τα κάνουν δεν θα μας το πει. Δεν το έχει πει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Τσίπρα, ούτε οι άλλοι. Εγώ επιμένω να μας πει μονομερείς ενέργειες ή όχι. Θα κάνουν κολοτούμπα και θα πάνε στη δική μας πολιτική, οπότε θα τους χειροκροτήσουμε και θα πούμε μπράβο, άρα είδαν ότι δεν γίνεται αλλιώς και μας επιβραβεύουν. Άρα λοιπόν ο λαός γιατί να τους ψηφίσει, ακολουθούν την ίδια πολιτική που έβγαλε την Ελλάδα από την κρίση ή θα βρουν άλλο κάτι να μας πούν, ότι δηλαδή θα μας πάνε έξω από το ευρώ. Δίνετε πάσα για ένα ερώτημα που θέλω να μου απαντήσετε και οι τρεις. Υπάρχει εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ώστε να ενισχυθούν οι εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και να δοθούν ευκαιρίες για νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις, κύριε Θεραψανιώτη? Θα προχωρήσετε σε άγγελες μεταρρυθμίσεις για την οριστική εξάλληψη της γραφειοκρατίας?
Θα υπάρχει πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Θα διεκδικήσετε χρήματα από την Ευρώπη για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων συνεργασίας. Πόσα και πώς. Λοιπόν, αυτό που η ερώτηση που κάνετε, κύριε Τουρλούκη, αναφέρεται στον τέταρτο, τέταρτο πυλώνα έτσι, των θέσεων της, που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, όπου καταρχήν μιλάει για μια πολύ μικρή ευέλικτη κυβέρνηση με 10 υπουργεία, διαμόρφωση του αναμόρφωση τραπεζικού συστήματος έτσι, και άμεση επενόρθωση ενδεχόμενης περιουσιακής βλάβης του δημοσίου από ό,τι συμβάσεις έχουν γίνει, παραχωρήσεις κτλ. Τα οποία έχουν εμείς το δέντε ξεφούλημα της δημόσιας περιουσίας. Θα πρέπει να δούμε από την αρχή τις άδειες λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης που είναι ένας ο πυλώνας που στηρίζει σήμερα αυτή την διαπλοκή και αυτή την πολιτική. Και επίσης θα πρέπει να καταργηθεί η νομοθεσία για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα αποκατασταθούν, οι διωγμένοι δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι έχουν απολυθεί αντισυνταγματικά, να αποκατασταθούν. Αυτό είναι ο πυλώνας με τον οποίο πάμε για την ανασυγκρότηση του κράτους, ούτως ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει την προοπτική εκείνη που χρειάζεται για να βγει από το διέξοδο. Με την γραφειοκρατία τι θα κάνετε? Με την πάταξη διαφθοράς. Όταν λέμε ότι συγκροτούμε γραφειοκρατία, σημαίνει ότι δημιουργώ ένα ευέλικτο σχήμα το οποίο καταργεί όλες τις ενδιάμεσες παρεμβάσεις που βάζουν εμπόδια σε ό,τι αφορά την. Θα διεκδικήσετε χρήματα από την Ευρώπη? Και βεβαίως θα διεκδικήσουμε χρήματα από την Ευρώπη. Καταρχήν λέμε ότι θα διεκδικήσουμε τη διαγραφή του χρέους. Θα διεκδικήσουμε τη διαγραφή, θα επαναδιαπραγματευτούμε το χρέος. Θα διεκδικήσουμε το κούρεμα, τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, το οποίο δεν είναι βιώσιμο, το λένε οι οικονομολόγοι, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πει ότι είναι βιώσιμο. Και από εκεί και πέρα θα πάμε σε επαναδιαπραγμάτευση. Και αν δεν δεχτούν την επαναδιαπραγμάτευση, τι θα κάνουμε μετά? Και ο κύριος Σαμαράς μιλάει πάλι για διαπραγμάτευση. Ναι, ναι. Λέω, αν δεν δεχτούν αυτό το οποίο ισχυρίζονται, τι κάνουμε μετά? Εσείς θα ακολουθήσετε το μνημόνιο? Εμείς θα ακολουθήσουμε την πορεία που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, κάναμε αποκρατικοποιήσεις με ιδιωτικές επενδύσεις. Ακούστε, γιατί εσείς ουσιαστικά θέλετε να φέρετε τον κρατισμό στη χώρα, αυτό δηλαδή που την κατέστρεψε τα τελευταία 35 χρόνια. Εμείς με τις ιδιωτικές επενδύσεις, τουλάχιστον φέραμε κάποια εκατομμύρια, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα μέσα από την ανάπτυξη, η οποία υπήρξε. Το ελληνικό, το οποίο δεν έχει εγκρίνει το ελεκτικό συνέδριο ακόμα. Το ελληνικό, επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, όπως το ελληνικό. Και αυτό που έγινε στο ελληνικό, ευχής έργο είναι, διότι ήταν μία αλάνα. Γιατί δεν το εγκρίνει το ελεκτικό συνέδριο? Ακούστε να δείτε, κύριε Θραψανιώτη, γιατί δεν το εγκρίνει? Να μου θέσετε τα δικά σας ερωτήματα όπως εσείς τα αντιλαμβάνεστε, αλλά όπως εμείς έχουμε ακολουθήσει την πορεία για αυτή την χώρα. Όπως είναι πραγματικά. Διότι ακούστε να δείτε, αυτή τη στιγμή η χώρα, αν είχε αρχίσει να έχει ανάπτυξη, είναι εξαιτίας αυτής της πολιτικής που ακολουθήσαμε. Ποια ανάπτυξη έχει, κυρία Βλάση? Ποια ανάπτυξη έχει, κυρία Βλάση? Υπήρχε ανάπτυξη πρωτογενές πλεόνασμα. Διαφορετικά, κύριε Βλάση. Πρωτογενές πλεόνασμα προήλθε από ανάπτυξη. Θα είχαμε αυτή τη στιγμή, αν το πρωτογενές πλεόνασμα δεν προήλθε από ανάπτυξη. Βεβαίως υπήρχε ανάπτυξη σε ένα βαθμό, γι' αυτό υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Διαφορετικά θα είμαστε ακόμα στο χρέος των τελευταίων 35 χρόνων. Δηλαδή, αυτό το οποίο πληρώνουμε σήμερα είναι τα τελευταία 35 χρόνια. Δεν δημιούργησε το 2012 η Νέα Δημοκρατία. Δεν κυβέρνησε αριστερά πάντως. Δεν κυβέρνησε αριστερά πάντως τα 35 χρόνια. Δεν κυβέρνησε αριστερά τα 35 χρόνια. Έβαλε τη χώρα σε τάξη αυτό που εσείς θέλετε να καταστρέψετε, να την ξαναφέρετε σε αταξία, να ξαναπάτε σε κρατισμό όλες τις επιχειρήσεις του δημοσίου. Εσείς θέλετε ουσιαστικά να ξαναγυρίσουμε μισό αιώνα πίσω, δηλαδή στο 1950, στην οτροπία αυτή η οποία καταστρέφει τη χώρα. Αυτό κατέστρεψε τη χώρα και αυτό είναι που μας πάει πίσω. Αυτά εμείς λοιπόν έχουμε φύγει από αυτή την πορεία. Έχουμε κάνει ηλεκτρονικό κράτος, κύριε Τουρλούκη. Πρώτη φορά έχει συμβεί αυτό σε ένα μικρό βαθμό, σε αυτό το βαθμό που συμβήσαμε τώρα. Έχουμε κάνει τεράστιες μεταρρυθμίσεις το λίγο χρονικό διάστημα και μάλιστα μέσα σε κρίση. Και αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε, ώστε να πάμε πραγματικά σε πορεία ανάπτυξης.
Και το χρέος, λέει ο κύριος Θραψανιώτης, δεν είναι βιώσιμο. Μα φυσικά έτσι που πάνε να το κάνουν δεν είναι βιώσιμο, διότι θα πτωχεύσουν τη χώρα. Θα ήταν βιώσιμο και θα είναι βιώσιμο, θα με αφήσετε να απαντάω. Εμείς κυβερνάμε και κάναμε το χρέος μη βιώσιμο. Εμείς μπήκαμε στο μνημόνιο με 120, το κάναμε 180. Μα προστίου, προσγειωθείτε λιγάκι. Κύριε Θραψανιώτη, μας ακούνε και επειδή μας ακούνε, νομίζω ότι αυτά που λέτε είναι περί ανέμων και υδάτων. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Δεν θα με βάλετε στη δική σας νοοτροπία, γιατί εγώ έχω μία, νομίζω, λογική πολιτική, η οποία δεν είναι κατά την άποψή μου. Δεν είναι κατά την άποψή μου. Είναι κατά αυτό που οφείλουν οι Έλληνες, οφείλουμε μάλλον να κάνουμε για τους Έλληνες που μας βλέπουν, για να τους βγάλουμε από την κρίση και να μην πάνε την επόμενη μέρα σε πορεία η οποία θα τους οδηγήσει σε λιμάνι πραγματικά που θα βυθιστούν. Αυτό πάτε να κάνετε εσείς και. Θα διεκδικήσετε χρήματα εσείς από την Ευρώπη και πόσα είναι αυτά. Υπάρχει ένα σχέδιο πόσα χρήματα χρειάζεται η Ελλάδα για να διεκδικήσει από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Για ανάπτυξη. Κάποια χρήματα που πρέπει να διεκδικήσει. Το ποσό αυτή τη στιγμή δεν το έχω πρόχειρο. Πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα στην κατάσταση αυτή από την Ευρώπη. Ωστόσο, να σας πω κάτι. Με όλα αυτά τα οποία εγώ έλεγα και δεν μ' άφησα να τα τελειώσω. Μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση. Γιατί γελάτε, κύριε Θραψανιώτη, γιατί θέλετε να τα κάνετε. Οι απολύσεις των εργαζομένων είναι μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση. Γιατί έχετε μονοπολίσει το χρόνο, κύριε Βλάση. Έχετε μονοπολίσει το χρόνο και δεν λέτε τίποτα ουσιαστικό. Ουσιαστικό λέω. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα κάνετε, κύριε Θραψανιώτη. Πού θα βρείτε τα χρήματα για να τα κάνετε, κύριε Θραψανιώτη. Μα απαντήσατε ποτέ σε αυτό το ερώτημα. Τι έγινε η λίστα Λαγκάρντ, μας απαντήσετε εσείς καμιά φορά. Η λίστα Λαγκάρντ είχε αρχίσει να μπαίνει στην διαδικασία και κάποιοι πήγαν φυλακή κιόλας. Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση έβαλε ανθρώπους φυλακή και συνεχίζει να τα κλεμμένα του ελληνικού λαού επεστράφηκαν από εκεί που κλάθηκαν. Θα μου πείτε εμένα αυτή τη στιγμή ποια κυβέρνηση προηγούμενη έκανε πραγματικά με τη δικαιοσύνη. Ελεύθερη τη δικαιοσύνη, ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολιτικοί και υψηλόβαθμοι πολιτικοί να είναι σήμερα στη φυλακή, διότι πραγματικά είχαν κάνει πράγματα τα οποία η χώρα έπαθε μεγάλη ζημιά. Ποιοι, για πείτε μου, ποια κυβέρνηση ήταν μέχρι τώρα, ποια κυβέρνηση ήταν που πραγματικά οδήγησε τη χώρα έξω από την καταστροφή που πηγαίναμε πάλι το 2012. Πάλι στο ίδιο πρόβλημα βρισκόμαστε. 2,5 χρόνια μετά από 5 χρόνια θυσίας του ελληνικού λαού, ερχόμαστε σήμερα να ξαναπούμε στον ελληνικό λαό. Να. Κύριοι, είμαστε προ των πυλών της εξόδου του Brexit, δηλαδή από το ευρώ. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι τουλάχιστον βάναυσο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν θυσιαστεί τα τελευταία χρόνια, έχουν πονέσει, οι αγρότες πεινάνε. Αυτά που λέμε σήμερα για τους δημοσιογράφους. Θα έρθουμε και στα καθημάς. Θα έρθουμε και στα καθημάς να δούμε λίγο την αγροτική πολιτική των τριών σας. Κυρία Κοτσουφάκη, δύο λεπτά, ναι. Κύριε Τουρλούκη, γιατί εγώ έτσι όπως τα ακούω όλα αυτά, λέω, μωρέ, δεν έχουμε προβλήματα. Ο κόσμος δεν έχει προβλήματα. Πολλά, αλλά πώς θα τα και ξέρετε τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε δηλαδή απόψε και ακούνε για πρωτογενές πλεόνασμα και ακούνε για διάφορα, με όρους, με αυτά κλπ. Σας αρέσει πρώτη φορά. Ξέρετε τι θα πούνε στο τέλος. Μωρέ, εγώ αυτό που ξέρω, ποια μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση. Εγγυάται κανείς, το ξανά είπα και στην αρχή. Ό,τι απολυμμύει θα ξαναγυρίσει. Καταρχήν, ποια μεταρρύθμιση. Για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός δεν πληρώνει παξίση όταν πηγαίνει να πάρει ένα χαρτί. Και τα περισσότερα είναι ηλεκτρονικά. Λοιπόν. Και αυτή είναι μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική. Θυμάστε τις ουρές που γινόταν κάποιες εποχές όταν τώρα. Δεν υπήρχε πραγματικά ηλεκτρονικό κράτος. Αυτό, αυτό που ακούτε, κυρία Κοτσφάκη. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Αυτές που κάναμε και πρέπει να πληρώσουμε παξίση για να έχουμε ένα πιστοποιητικό. Είναι τακτική. Όχι, ηλεκτρονικό κράτος είναι αυτό. Είναι τακτική αυτή τη κυβέρνηση προκειμένου να περάσει αντεργατικά μέτρα και αντεργατικούς νόμους να συκοφαντεί εργαζόμενους. Εμείς δεν προσβάλλουμε τους εργαζόμενους, κυρία Βλάση. Δεν συκοφαντήσαμε κανένα, κυρία Βλάση. Και δεν ήταν. Ακούστε να σας πω κάτι. Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτοί που παίρναν τα παξίσα, αυτοί που δεν μπορείτε να συκοφαντείτε. Ολόκληρο το. Δεν συκοφάντησα κανένα. Εσείς το λέτε αυτό. Σε αυτή τη χώρα που την είχαν καταντήσει κάποιοι μπανανία, εμείς τη φέραμε σε ορθό δρόμο. Λοιπόν, αν μπορέσετε, μόνο κρατήστε τη διαδικασία, γιατί πρέπει να ολοκληρώσω, έτσι. Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να σταθώ. Εδώ θα πρέπει να σταθώ και θα μου το επιτρέψετε, κύριε Τουρλούκη, γιατί. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Και αυτό εξάλλου φάνηκε και από τους ελέγχους που τους κάνανε εκείνοι οι ίδιοι. Εντάξει. Όλοι αυτοί, είτε που χρηματίζονταν για τη διαφθορά του δημόσιου τομέα που μιλήσατε προηγουμένως και για λοιπά, αυτοί ήταν εγκάθετοι, αυτοί ήταν προϊστάμενοι, αυτοί ήταν τα καλά παιδιά της κάθε κυβέρνησης που αυτή τους έβαζε και με την ανοχή αυτών των κυβερνήσεων κάναν ό,τι κάνανε. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ματώνουν στη δουλειά τους
και βλέπουν να μειώνονται καθημερινά τα εισοδήματά τους και τα δικαιώματα και τα εργασιακά τους δικαιώματα να εξανεμίζονται και δεν έχει κανένας μα κανένας το δικαίωμα να τους προσβάλλει και να τους συκοφαντεί. Δεν πήγαινε κανείς, ούτε όποιος πήγαινε έδινε μπαξίσει για να εξυπηρετηθεί. Κυρία Κοτσικά, και είναι ντροπή να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν από την τελευταία κυβέρνηση. Στα καλά παιδιά τα δικά σας. Εκατομμύρια έξω. Δεν λέω εγώ ποιοι ήταν. Και δεν με αφορά μόνο ποιοι ήταν. Λοιπόν, με αφορά ότι πήγαν φυλακοί πολλοί από αυτούς. Το κάνατε κάποια. Δεν ήταν απλοί εργαζόμενοι και οι απλοί εργαζόμενοι. Τους πολίτες τους εξυπηρετούν οι απλοί εργαζόμενοι. Αυτοί που έρχονται σε επαφές και λαδώνουν είναι οι μεγάλοι και πάνε στους μεγάλους. Το κράτος καθάρισε από ανθρώπους οι οποίοι το κατέστρεψαν. Εμδέν καθάρισε. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Πώς θα το κάνω. Εμδέν καθάρισε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δεν θα αναλωθούμε. Δεν θα αναλωθώ περισσότερο σε αυτό. Πάντως θα πρέπει να πω πέντε πράγματα. Εντάξει, ότι εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Εμείς λέμε άλλο. Μοντέλο ανάπτυξης. Εμείς υποδεικνύουμε. Άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης. Πώς? Ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης. Πάνω απ' όλα, ο λαός. Που έχει εφαρμοστεί αυτός ο δρόμος, θα μας πείτε. Δημήτρη, τώρα κοίταξε να δεις κάτι. Εδώ υπάρχουν, άμα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή από τη φεουδαρχία, από την αναγέννηση, από οτιδήποτε, πάντα συνέβαιναν κοινωνικές αλλαγές. Λοιπόν, το πώς θα γίνουν και πότε θα γίνουν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Είναι λοιπόν, εφαρμόσιμος αυτός ο δρόμος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κάποια στιγμή θα γίνει μεγάλη έκρηξη. Γιατί ο λαός δεν αντέχει άλλο. Και ο κόσμος έχει φτάσει σε αδιέξοδα. Και αυτή τη στιγμή πληρώνει ο λαός μια κρίση που δεν είναι δική του. Η κρίση είναι του κεφαλαίου. Είναι κρίση ανταγωνισμού. Λοιπόν, το ποιος θα φάει τον άλλονε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εκεί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς με τι κριτήρια και τι κάνουμε. Γιατί όταν ο κύριος Θραψανιώτης προηγούμενα είπε για ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος, μα από το 12 κύριε Θραψανιώτη έχετε κάνει τα πάντα για την υποστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Και έχουμε δείγματα πάρα πολλά. Η Χαλιβουργία είχε 6 μήνες απεργία και εσείς στο εργατικό κέντρο του Βόλου ψηφίζατε εναντίον της απεργίας. Βεβαίως. Και αν δεν τα ξέρετε αυτά, φροντίστε να τα μάθετε. Λοιπόν, και άλλα ζητήματα τέτοια. Και άλλα τέτοια ζητήματα. Μην μου λέτε εμένα κρίμα. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένα ζητήματα. Η κυβέρνηση έστελνε τα ΜΑΤ και έδερνε και εσείς ψηφίζατε μαζί στα συνδικαλιστικά όργανα για την καταστολή των κινητοποιήσεων. Αν ο λαός δεν είναι στο προσκήνιο, αν ο λαός δεν οργανωθεί και δεν παλέψει, ανατροπές δεν γίνονται. Και εμείς γι' αυτό λέμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, γι' αυτό ζητάμε στήριξη από τον λαό σήμερα για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα πραγματικά είναι που πρέπει να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί την επομένη των εκλογών ο λαός θα είναι πάλι στην αντιπολίτευση. Και εκεί θα πρέπει να έχει ισχυρή αντιπολίτευση, ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα για να μπορεί να αγωνίζεται. Και στα συνδικάτα και στους δήμους και στην καθημερινότητά του, μαζί και μέσα στη Βουλή με την εκπροσώπησή του για να μπορεί να αγωνιστεί για ανατροπές. Αλλιώς τίποτα δεν κερδίζεται. Έχουμε, βεβαίως με προτάσεις Δημήτρη, και θα σου πω κάτι. Ποτέ δεν κερδίθηκε τίποτα χωρίς αγώνα. Και το 64 ξύλο ρίχναμε και παίρναμε και δίναμε. Μόνο αγώνα ανάπτυξη δεν κάνεις και το ξέρουμε καλά κύριε Κοτσιφάκη. Θέλουμε μια πρόταση. Ανάπτυξη εξαρτάται πώς εννοείς την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει πολλών ανάπτυξη. Πώς, δηλαδή, τι εννοούμε ανάπτυξη. Είπα προηγούμενα ένα παράδειγμα. Τα ξενοδοχεία είχαν. Ο τουρισμός είχε ανάπτυξη. Τα ξενοδοχεία δουλεύανε φουλ. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όμως τι λεφτά παίρνανε. Πού είδαν τα εργασιακά τους δικαιώματα και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα να διευρύνονται. Πού είδαν αύξηση. 51 ευρώ. Το μισθό. Μα εμείς λέμε ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αναπληρωθούν οι απώλειες στο επίπεδο του 2009. Και τότε τι ψηφίσατε στο εργατικό κέντρο η παράταξή σας, κύριε Θραψανιώτη, όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση των ξενοδοχών υπαλλήλων. Τι ψήφισε. Πού είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας που είχαν οι ξενοδοχών υπάλληλοι στο Λασίθι. Πώς δούλευαν οι ξενοδοχών υπάλληλοι. Το προηγούμενο διάστημα. Εσείς θα μου πείτε. Γιατί εμείς παλέψαμε να υπογραφούν συλλογική σύμβαση εργασίας. Όχι βέβαια. Τι ψηφίσατε στο εργατικό κέντρο. Αυτό σας λέω. Ψηφίσαμε στο εργατικό κέντρο. Εμείς καταρχήν πάμε στο εργατικό κέντρο. Δεν έχετε παράταξη στο εργατικό κέντρο. Δεν έχετε εκπροσώπους. Ωραία, με φέρατε στο Λασίθι. Πάμε στα καθημάς τώρα και θα ρωτήσω και θα πάω κύριε Θραψανιώτα από εσάς. Μια και είστε και γιατρός για την υγεία.
με ένα σοβαρό πρόβλημα και θέλω να μου πείτε το πρόγραμμά σας για την υγεία, το πώς θα αντιμετωπίσετε το νομό Λαστείου. Γιατί ναι, μεν έχουμε 4 νοσοκομεία, αλλά έχουμε ασθενείς αλερετούρ. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για την υγεία στο νομό Λαστείου? Είναι ένα από τα success story που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία, την ανάπτυξη, να βγάλει τη χώρα από το τούνελ. Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής την οποία έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό έχει έρθει η κατάσταση σε αυτή την, η υγεία σε αυτή την κατάσταση. Έτσι έχουμε 4 νοσοκομεία τα οποία είναι υποστελεχωμένα, φρόντισαν να τα υποστελεχώσουν, φρόντισαν να αδειάσουν τις θέσεις εργασίας, να μην υπάρχουν γιατροί, να μην θέλει γιατρός να έρθει εδώ, με όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Το πρόγραμμα σας λοιπόν, τι λέει? Λέμε το εξής, σε πρώτη φάση, είμαστε υπέρ της λειτουργίας των νοσοκομείων της περιοχής με στελέχωση και εξοπλισμό, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων για υγεία. Από εκεί και πέρα, με το νέο νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τον τομέα της υγείας, αν θέλετε να σας μιλήσω συγκεκριμένα, έτσι, μιλάει για μια σειρά ζητήματα που αφορά την ελεύθερη πρώτη και δωρεά πρόσβαση όλων των ανασφαλίστων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ, την μη συμμετοχή σε φάρμακα για τους ανασφάλιστους, για τους ανασφάλιστους και την ενίσχυση του ΕΣΥ με ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα, εμείς προτείνουμε τη σύνδεση των νοσοκομείων. Ήταν κάτι το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές δομές, ούτως ώστε να μπορέσει να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία, τουλάχιστον για εξετάσεις και θέματα τα οποία μπορούν να έχουν ένα εξωνοσοκομιακή κάλυψη, να μπορέσει να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Εγώ θέλω να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο είχαμε εφαρμόσει όταν ήμουν στο Δήμο Αγίου Νικολάου, με το βοήθεια στο σπίτι και σε συνεργασία με το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Παρέχαμε εξετάσεις ζαχάρου, αίματος κτλ. Στους οφελούμενους, στα τοπικά διαμερίσματα, στα χωριά, αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν στα νοσοκομεία, να προστίθεται κόσμος στα νοσοκομεία, ενώ οι εξετάσεις μπορούσαν και γινόταν στο σπίτι. Μια σειρά λοιπόν τέτοια ζητήματα, ούτως ώστε να γίνει, να παρέχεται καλύτερη φροντίδα υγείας στους κατοίκους. Κύριε Σαφσινιώτη, ασπάζεστε την άποψη του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του νομού Λαστείου, κέντρα υγείας αστικού τύπου και ένα νοσοκομείο στο νομό? Νομίζω ότι ο κύριος Γιαννίδης μίλησε για ιδανικές συνθήκες. Εμείς μιλάμε για την παρούσα κατάσταση, διότι και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ιδανικό να έχουμε ένα αττικό νοσοκομείο στο νομό Λαστείου, στο κέντρο, ξέρω εγώ, του νομού Λαστείου, στην Παχιά μου, που είναι, και από εκεί και πέρα αστικό τύπου. Υπάρχουν δυνατότητες αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε άμεσα? Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Εγώ μιλάω για άμεσες ενέργειες, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε παροχή υγείας στους κατοίκους του Λαστείου και να μην έχουμε αυτό το οποίο γίνεται το μπαλάκι, Σιτία Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, Άγιο Νικόλαο Ιεράπετρα. Ηράκλειο. Και αν δεν εφημερεύει γιατρός, να πηγαίνει στο Ηράκλειο. Προχθές είχα ένα φίλο που είχε ένα ατύχημα. Πήγε στον Άγιο Νικόλαο, δεν μπόρεσε να το κάνει τίποτα γιατί δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε εφημερεύει αναισθησιολόγος. Αναγκάστηκε λοιπόν να πάει στο Ηράκλειο. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα η υγεία στο νομό Λαστείου και βέβαια οι φυσικοί υπεύθυνοι υπάρχουν και είναι συγκεκριμένοι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς λέμε ότι σε αυτές τις εκλογές αυτή η πολιτική θα πρέπει να τιμωρηθεί. Κυρία Βλάση. Ξέρετε ότι είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα θέματα υγείας και νοσοκομείων και εσείς ο ίδιος ξέρετε ότι 5 τουλάχιστον φορές είχα πάει στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, διεκδικώντας τη φυσιολογική λειτουργία των νοσοκομείων με τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι απασχολούνταν εκεί, με όλα τα υλικά τα οποία χρειάζεται ένα νοσοκομείο για να λειτουργήσει. Και όλα αυτά τελικά τα οποία στα ίδια είμαστε, τελικά, και όλα τα υλικά αυτά. Τι μου είπατε, ότι. Στα ίδια είμαστε. Στα ίδια είμαστε, έχετε δίκιο σε αυτό. Και στα ίδια είμαστε, θα σας πω γιατί. Είμαστε στα ίδια, διότι όταν ξεκινάνε οι διαδικασίες, και το λέω ευθέως στον κόσμο, γιατί το ζήσα, γιατί πήγα να το διεκδικήσω, και ξεκινάνε οι διαδικασίες να δρομολογηθούν πράγματα, είτε ο διπεάρχης τη μία φορά, είτε κάποιος βάζει το χεράκι του την άλλη, και ξαναπάμε πίσω 15 φορές.
Λετώστε το θέμα. Μεγαλύτερη δύναμη έχει ο Δήμαρχος από τον Υπουργό. Μεγαλύτερη δύναμη έχει ο Δήμαρχος από τον Υπουργό. Ο Υπουργός να σηκώνει το τηλέφωνο και να με παίρνει εμένα, εγώ το λέω. Άρα δεν κάνει για Υπουργό. Όταν υφιστάμενό του δεν ακούει, άρα δεν κάνει για Υπουργό. Εμένα ο Δήμαρχος, τον πολιτευτή, την πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία, να μου λέει, σα παρακαλώ, πάρτε το διοικητή, σα λέω και τι είχε συμβεί, του Πανεπιστημιακού του Ηρακλείου για να ζητήσετε γιατρού εσεί, γιατί εγώ δεν. Του λέω, μα είναι η δουλειά σα αυτή. Εσεί μπορείτε το γιατρό να τον πάρτε και από αυτή που λέει ο λόγο και να το μετακινήσετε που θέλετε. Δηλαδή, έζησα αυτή την κατάσταση, την ξέρω από πρώτο χέρι. Εγώ συμφωνώ σε ένα πράγμα με τον κύριο Τραψανιώτη, ότι και όσο αφορά την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, τα νοσοκομεία, αν είμαστε κυβέρνηση αύριο, όσο αφορά την υγεία στο νομό Λαστείου. Εγώ τουλάχιστον όσο με αφορά εμένα ως πρόσωπο θα διεκδικήσω και όλα τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν φυσιολογικά. Συμφωνώ στην πρόταση αυτή που έχουμε πάρα πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι καινούργια. Αυτή την είχαμε και ως Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν να δημιουργηθεί ένα κεντρικό νοσοκομείο. Λέμε γεωγραφικά ότι το καλύτερο σημείο γιατί εξυπηρετεί όλο το νομό ήταν η Παχία Άμμος και εκεί είναι ουσιαστικά. Αλλά ήσαμε να δημιουργηθεί αυτό το νοσοκομείο. Για να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι στις καρότσες, που το έχουμε δει να συμβαίνει και αυτό, ή στους δρόμους, γιατί για να φτάσει όταν έχει κίνηση από την Ιερά Πέτρα ή από τα χωριά που είναι κοντά στη Διάνο, στα σύνορα όμως τα γεωγραφικά του Δήμου Ιερά Πέτρα ή από άλλη περιοχή του νομού Λαστείου, για να φτάσει, ας πούμε, από μια περιοχή. Το έχει ζήσει στο Πετσί, το Λασιθιώτη και γνωρίζει πολύ καλά πώς σου έκανε. Θα πρέπει να κάνει κάποιο χρόνο για να μην συμβαίνει. Τι θα αλλάξετε? Εγώ διεκδικώ. Που δεν το αλλάξετε τόσο καιρό. Που δεν το αλλάξαμε, που προσπαθήσαμε εμένα όσο με αφορούσε να το αλλάξω. Υπήρχαν, δυστυχώς η οικονομική κρίση δεν μας βοήθησε καθόλου σε αυτό. Τώρα όμως υπάρχουν προγράμματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ξέρετε κι εσείς όσο αφορά την υγεία και μπορούν κάποιοι από αυτά να βοηθήσουν την κατάσταση. Πριν δεν υπήρχαν προγράμματα. Πριν δεν υπήρχαν προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα προγράμματα είναι καινούργια τουλάχιστον όσο αφορούν την υγεία. Είναι άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν πραγματικά την υγεία για τα νοσοκομεία. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί. Βρήκαμε ένα κοινό, βλέπω. Εδώ συγκλίνεται η απόψη. Εδώ συγκλίνει η απόψη. Το θέμα της υγείας είναι το υπέρ. Συγκλίνει η απόψη. Για ένα νοσοκομείο στον νόμο. Για να λέμε την αλήθεια, είναι το υπέρ το αγαθό. Η δημόσια δωρεάν υγεία οφείλεται σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους κατοίκους αυτού του νομού, διότι την έχουμε στερηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορούμε εκεί τώρα να διαφωνούμε όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν γιατί δεν έχουν το χρόνο ή όταν τον έχουν το χρόνο οι δρόμοι είναι τόσο κακοί ώστε μπορούν να πεθάνουν στον δρόμο. Σε αυτά δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν παίζουμε με ζάλια τη ζωή των ανθρώπων. Κυρία Κωστισφάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς η θέση μας όσον αφορά τον τομέα της υγείας είναι ξεκάθαρη. Για μας η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Και εδώ ζήσαμε πραγματικά αυτό το τελευταίο διάστημα, το οποίο όμως δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Είχε ξεκινήσει από πολύ παλιότερα η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Εμείς λοιπόν τι λέμε πάνω σε αυτό? Ότι πρέπει να υπάρχει πλήρη στελέχωση στα νοσοκομεία από ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, από υλικοτεχνική κάλυψη πλήρως. Αλλά πώς όμως? Με χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η συγκυβέρνηση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, πρόσφατα ψήφισαν το νομοσχέδιο για την ΕΣΑΝ ΑΕ, που μιλάνε για συγχρηματοδότηση λοιπόν, που μπαίνουν ιδιώτες μέσα στη δημόσια, μέσα στα νοσοκομεία. Και παίρνουν κλινικές και βλέπουμε ότι ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται και βλέπουμε ότι τα απογευματινά χειρουργία και τα ιατρία λειτουργούν στο φουλ και όποιος έχει να πληρώσει πάει, ούτε ουρά περιμένει, ούτε σειρά, ούτε ραντεβού, πληρώνει και κάνει τη δουλειά του. Και από εκεί και πέρα ο ανασφάλιστος, ο εργαζόμενος που περιμένει να πάει με το ραντεβού του, ξέρω εγώ, σύμφωνα με το ταμείο που τον ασφαλίζει, δεν βρίσκει ραντεβού ούτε μέσα σε 3 μήνες και σε 4 μήνες. Τι λέμε λοιπόν εμείς αυτό? Και αυτό βέβαια γιατί συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει και προσωπικό στα νοσοκομεία, έτσι. Αυτή ήταν και η διαφωνία μας και η επιμονή μας εδώ, για το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Όταν λέγαμε πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλω κάποια πρόταση. Πώς θα έχουμε δωρεάν υγεία? Πρόταση όμως. Απλά έτσι. Πρόταση. Πρόταση. Πώς θα έχουμε υγεία στο Λασίδι? Θα διεκδικήσει τα νοσοκομεία, θα κατέβουμε στους δρόμους. Το διεκδικήσαμε και το διεκδικούμε και κατεβήκαμε στους δρόμους και θα ξανακατεβούμε στους δρόμους. Και κάναμε και 2 επερωτήσεις στη Βουλή, η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, όσον αφορά ειδικά το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας.
Που ήταν οι πλέον εμπεριστατωμένες επερωτήσεις που έγιναν στη Βουλή. Με συγκεκριμένα στοιχεία. Μάλιστα. Πάμε σαν άλλο τομέα. Αυτό είναι αυτό που λέμε, αυτό που λέμε και αυτό που προτείνουμε. Αυτό που κάναμε δηλαδή. Ήμασταν και στο δρόμο εμείς. Και εμείς είχαμε επεξεργαστεί και τις θέσεις που τις στείλαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος και την προώθησε στη Βουλή. Μάλιστα. Και θα πω κάτι πάνω στην κυρία Κοτσιφάκη, γιατί έχει δίκιο σε αυτό. Πραγματικά για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας δουλέψαμε ομαδικά κάποια στιγμή, όλοι άσχετα τι ιδεολογία. Αλλά μιλάμε για το Λασίθι, για την υγεία στο Λασίθι, για τα ίδια προβλήματα έχει η Στία, τα ίδια προβλήματα έχει και ο Νικόλαος τώρα. Είπε για την Ιεράπετρα. Δουλέψαμε όμως για τα νοσοκομεία και την υγεία όλων των κατοίκων του νομού Λαστίου στο σύνολό του. Και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε αύριο. Δηλαδή να δούμε πώς θα έχει δημόσια δωρεάν υγεία ολόκληρος ο νομός Λαστίου, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ο ξεχασμένος από το χάρτη νομός τα τελευταία 40 χρόνια και από την κρατική μηχανή. Και αυτό πρέπει να επαναφέρουμε. Σε όλη την Ελλάδα η υγεία είναι σε αυτά τα χάλια και είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Οι εκπρόσωποι μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν ανεπαρκείς, να το πω ευθέως. Διότι διαφορετικά θα είμαστε κι εμείς σαν τους άλλους νομούς της Κρήτης. Είναι αιχμή προς τον κύριο Πλαγιωτάκη. Δηλαδή τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι ο βουλευτής του νομού έφταιγε ή ο βουλευτής του νομού μπορούσε να δώσει τη λύση? Όταν μας εκπροσωπούν άνθρωποι τα τελευταία 40 χρόνια, οφείλουν να αναπτύξουν τον νομό σε όλες τις βαθμίδες. Μα τι λέτε τώρα, όλα τα νομοσχέδια, όλα τα νομοσχέδια τα ψήφισε. Σας λέω τα τελευταία 40 χρόνια. Και εσείς το ίδιο θα κάνατε. Κυρία Κοτσιφάκη, θέλετε να πάμε μπροστά ή πίσω? Τα τελευταία 40 χρόνια ότι η εκπροσώπηση είμαστε. Εσείς μας πάτε πίσω. Οι άλλοι νομοί, αν παρατηρήσατε, έχουν υποδομές και ανάπτυξη σε πολλά. Ποιο τώρα είναι τα χανιά? Σε περισσότερα σημεία. Εδώ κλείσανε κλινικές στο Ηράκλειο. Κύριε Θρασανιώτη, εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αξιέπαινη η κυρία Βλάση για τις προσπάθειες που έκανε, όμως δεν είναι το σύστημα αυτό. Να παρεμβαίνουν οι πολιτευτές για να λύσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με το, αυτό το με αγαθό, αυτονόητο. Με το αυτονόητο. Έτσι. Αυτό, κύριε Βλάση, και νομίζω ότι το πρόβλημα της υγείας δεν έγινε επειδή ο βουλευτής, ο υπουργός δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική. Είναι η πολιτική η οποία εφαρμόστηκε από το 2009 και μετά. Η συγκεκριμένη πολιτική με την ένταξη στο μνημόνιο, το οποίο έχει σαν στόχο την αποδιοργάνωση της υγείας, έτσι, ούτως ώστε ο ανασφάλιστος, ο εργαζόμενος, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, δεν μπορεί να επιβιώσει καταρχήν, έτσι, και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις για την υγεία. Υγεία να έχει αυτός ο οποίος έχει λεφτά και αυτός που δεν έχει, δυστυχώς, να πεθαίνει. Μάλιστα. Έχουμε συναντήσει και τέτοια πράγματα. Εδώ θα συμφωνήσω ότι έτσι γίνει σε εμάς και αυτό είναι το οποίο πρέπει να ανατρέψουμε, όποιοι και να είναι την άλλη μέρα κυβέρνηση. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, και αν μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, διότι στα θέματα υγείας πραγματικά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί. Πάμε στον αγροτικό τομέα. Οι άνθρωποι να πεθαίνουν στους δρόμους. Τελεία και πάμε. Πάμε στον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Θα ξεκινήσουμε εσάς, κύριε Θραψανιώτη. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι θέσεις, το πρόγραμμά σας πάνω στην αγροτική πολιτική. Στην αγροτική πολιτική είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στην Ελλάδα, με τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές, με τις γύρω μεσογειακές χώρες οι οποίες παράγουν φτηνά προϊόντα, φτηνότερα από την Ελλάδα, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ανάπτυξη καταρχήν γεωργικά εφόδια χαμηλού κόστους. Για την Ιεράπετρα, παραδείγματι χάρη, να μιλήσουμε, γιατί δεν υπάρχουν σποροπαραγωγή, αλλά γίνονται εισαγωγές, με αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος, με μια σειρά ζητήματα τα οποία δεν βοηθούν την ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή. Χρειάζεται βελτίωση του οδικού δικτύου, χρειάζεται άμεση πρόσβαση στις αγορές και επίσης χρειάζεται να διευρύνουμε τις αγορές. Γιατί είδατε τι πάθαμε εδώ με το εμπάρκο που συνέβη στη Ρωσία, με αποτέλεσμα πολλά αγροτικά προϊόντα να μείνουν αδιάθετα και να προσπαθούμε τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει η διεύρυνση. Έχετε τον τρόπο να γίνει η διεύρυνση? Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αγορές. Να ψάξουμε να βρούμε αγορές και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και έξω και μέσα και έξω. Και όταν δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγαίνουμε εκτός αγορών, οπότε να έχουμε πρόβλημα. Δείτε Ρωσία. Εμείς, η Ρωσία, ναι. Εμείς για το θέμα της Ρωσίας, ο κύριος Βενιζέλος δεσμεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπάργκο της Ρωσίας. Θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί, προτάσσοντας τα συμφέροντα της χώρας μας.
και τις θέσεις που έχουμε. Μάλιστα. Κυρία Πλάση. Εγώ θεωρώ ότι στην αγροτική πολιτική, επειδή αυτή τη στιγμή και όλες οι αγρότες μας έχουν μεγάλο πρόβλημα στα προϊόντα, και λόγω του εμπάρκου, αλλά και του, λόγω του ότι πραγματικά οι τιμές τους είναι άθλιες ακόμα και εκεί που πηγαίνουν και πουλούνται, θεωρώ ότι πραγματικά στην αγροτική πολιτική πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στις αγορές και για να είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν θα πρέπει μόνο να καλλιεργούμε, παραδείγματος χάρη, αγγούρια, ντομάτες, πιπεριές. Θα πρέπει να φέρουμε και άλλα προϊόντα, τα οποία να ξέρουμε ότι στις χώρες που τα εξάγουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούν αυτά να διατίθενται και να διατίθενται με καλές τιμές. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά που είχαμε μέχρι τώρα, υπάρχουν πολλά προϊόντα, τα οποία πραγματικά λείπουν από την αγορά την Ευρωπαϊκή και τα οποία τα ζητούν και τα παίρνουν από άλλα κράτη. Το Μαρόκο, η Αίγυπτος και όλες αυτές οι χώρες έχουν. Το Μαρόκο είναι εκτός Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω υπέγραψε σύμβαση να παίρνουν αθρώα μέσα. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς πρέπει να παράγουμε και άλλα προϊόντα. Για να χαμηλώσει. Δηλαδή να μην μείνουμε μόνο σε αυτά τα οποία έχουμε, ώστε να μπορούμε να έχουμε άνοιγμα στις ίδιες τις αγορές που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά να μπορούμε να πουλούμε άλλα πράγματα τα οποία να πουλούνται σε καλύτερες τιμές. Να μην έχουμε, λέει, την τι πληθώρα, λέει το πρόγραμμά σας, να μην έχουμε την πληθώρα, αυτό λέω, αυτό σας λέω. Να μην έχουμε την πληθώρα των ίδιων προϊόντων. Από την άλλη πλευρά τώρα, θεωρώ ότι και οι αγρότες οφείλουμε, εδώ αφού είμαστε αγροτική περιοχή, πέρα από τον Αγροτικό Σύλλογο, ο οποίος παλεύει πραγματικά για τους αγρότες, να υπάρχει και εκπροσώπηση στις εκθέσεις και στις μεγάλες αγορές. Πράγμα που βλέπουμε ότι όσο αφορά τον ομό λαστείου και τα θερμοκηπιακά προϊόντα, δεν υπάρχει εκπροσώπηση σχεδόν πουθενά. Αν πάτε στη Γερμανία, αν πάτε σε χώρες οι οποίες κάνουν εκθέσεις προϊόντων, βλέπετε ότι συνήθως απουσιάζει ο νομός λαστείου. Είναι άλλες περιοχές. Το λάδι μας. Δεν μιλάει κανένας για το λάδι. Το οποίο είναι ένα προϊόν σημαντικό. Γιατί το πουλάμε στους Ιταλούς, αυτή είναι η πολιτική, κύριε Τουλούκη, το πουλάμε τζάμπα και πουλιέται στα ράφια των μεγάλων σούπερ μάρκετ της Ευρώπης στα 250 γραμμάρια με 12 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Το πουλάνε σαν να είναι άρωμα. Πρέπει και εμείς να κάνουμε, να συνεταιριστούμε και να βρούμε οι ίδιοι τη λύση εδώ, στον τόπο που παράγεται το λάδι και τα προϊόντα μας, ώστε να μπορούμε οι ίδιοι να το πάμε παραπέρα και να μην έχουμε τους μεσάζοντες πάντα. Αυτό το οποίο μας κάνει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να εργαστούμε στο μέλλον. Κυρία Κοτσφάκη. Εδώ ερχόμαστε πάλι στα πρώτα. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτά που είπε η κυρία Βλάση, πραγματικά δηλαδή απορώ ότι κριτική σε ποιον κάνει τώρα. Αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα έκανε αυτά. Εγώ σας είπα να παράγουμε και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Λοιπόν, αλλού, μέσα στην Ευρωπαϊκή τώρα. Ένωση με τόσες απαγορευτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτικές καλλιέργειες. Με τις νέες ΚΑΠ τα έχουμε δει αυτά. Αυτές που επιτρέπονται δεν τις καλλιεργούμε, δεν καλλιεργούμε καμία. Τι επιτρέπονται, είχαμε πολλά μια χαρά προϊόντα. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής. Με τις κατευθύνσεις και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας πραγματικά πήρε μια ανάποδη πορεία. Είχαμε καλλιέργειες, είχαμε προϊόντα, είχαμε πλήρη, στη δεκαετία του 90 είχαμε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ζάχαρη, κυπευτικά, φρούτα, κτηνοτροφικά προϊόντα και φτάνουμε σήμερα και είχαμε πλήρη επάρκεια τέτοιων προϊόντων στη χώρα μας. Και φτάνουμε σήμερα να κάνουμε εισαγωγές ακόμα και στα τελευταία. Και αυτά γιατί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός μεν είτε απαγορευτικές καλλιέργειες έχει, είτε μας βάζει μέτρα, είτε βασικά έχει συνάψει άλλου είδους συνεργασίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ σωστά επισήμανες προηγούμενα, Δημήτρη, το Μαρόκο, δηλαδή χώρες της Αφρικής, την Τουρκία και ένα σωρό άλλες χώρες. Βλέπουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, και το ίδιο πράγμα θα κάνουν και οι επόμενες, εφόσον έτσι το επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα κάνουνε. Προκειμένου να πάμε σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε σαν αποτέλεσμα το εμπάρκο με τη Ρωσία. Και αυτό ποιος το πληρώνουν, οι αγρότες, ο λαός μας ολόκληρος το πληρώνει. Λοιπόν, η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας επιβάλλεται και αυτοί εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αυτοί θα εφαρμόσουν όποια κυβέρνηση και να είναι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αγροτική, είναι αντιαγροτική πολιτική. Δεν ωφελεί τους αγρότες μας και για μας το ωφέλιμο θα ήταν να συνεχίζαμε να κάναμε τις καλλιέργειες που πραγματικά ο λαός μας, τις παραδοσιακές μας καλλιέργειες, να μπορεί να διατεθούν τα προϊόντα και στην εσωτερική αγορά και να κάνουμε και εξαγωγές. Δηλαδή,
αυτό που είπα προηγούμενα, στο παρελθόν ήμασταν πολύ καλύτερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία μας έχει καταστρέψει στην κυριολεξία και μόνο δεινά έχει φέρει και, και στον αγροτικό κόσμο και γενικότερα σε όλο το λαό μας. Κύριε Τουρλούκη, θέλω να συμπληρώσω κάτι εδώ, επειδή είπε τις δικές μας παραδοσιακές καλλιέργειες. Εδώ συμφωνώ, αλλά για να κάνουμε δικές μας παραδοσιακές καλλιέργειες, πρέπει να παράγουμε τον δικό μας σπόρο, ο οποίος είναι άλλης ποιότητας, άλλης κατηγορίας, πολύ καλής ποιότητας και τον έχουμε χάσει. Και πάνω αν θέλουμε παραδοσιακές καλλιέργειες, αυτό δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά για να παράγουμε να παραδοσιακά πρέπει να έχουμε, αν θέλετε, το σπόρο που δεν έρχεται από την Ολλανδία, ξεχνάτε, να είναι φτιαγμένο εδώ. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είχαμε βιομηχανίες λιπασμάτων, οι οποίες έκλεισε και κάνουμε εισαγωγή λιπάσματα, τα οποία είναι πανάκριβα. Ύστερα, το άλλο, θα πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσεις όσον αφορά τους αγρότες, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους και στα έξοδα τους. Και τι θέλω να πω με αυτό. Και μέσα από την ΠΑΣΥ, στους αγροτικούς συλλόγους, έχουμε δώσει μάχες, έχουμε δώσει αγώνες και από παλιότερα μιλάγαμε για αύξηση του αφορολόγητου στους αγρότες, για αφορολόγητο πετρέλαιο πάνω απ' όλα στους αγρότες, για κατάργηση του ΦΠΑ όσον αφορά τα αγροτικά μηχανήματα κλπ. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές και όμως ο αγρότης πληρώνει πολύ ακριβούς φόρους γενικότερα και φορολογείται μάλιστα με τα τελευταία μέτρα που εφάρμοσε η κυβέρνηση μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζω να το λέω και να το τονίζω, να τους αντιμετωπίζουν σαν τους μεγάλους επιχειρηματίες με βιβλία εσόδων-εξόδων και αυτός είναι ο εξυγχρονισμός. Κύριε Θαρψανίου, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω στο θέμα της αγροτικής πολιτικής? Εγώ θα ήθελα να πω έτσι, ανακεφαλαιώνοντας, ότι χρειάζεται ένας εξυγχρονισμός του συνεταιριστικού κινήματος, μια αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την προσπάθεια να επιτευχθούν διμερείς συμφωνίες για τη διάθεση των προϊόντων. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Ελλάδα, η Κρήτη ιδιαίτερα, έχει πάρα πολλές δυνατότητες, έχει πάρα πολύ πλούσια χλωρίδα την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί με προσανατολισμό, την τυποποίηση και να πετύχει για να μπορέσει να αποτύσσει καλύτερες τιμές. Ένα προϊόν το οποίο είπε και η κυρία Βλάση και συμφωνώ σε αυτό, το οποίο διαθέτουμε και είναι άριστο και το οποίο δεν έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα, είναι το λάδι. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε τόσο ώστε να έχουμε μια καλύτερη αγροτική παραγωγή. Κύριε Τουρλούκη, και να πούμε, υπάρχουν και τα βότανά μας, τα οποία είναι σπανιότατα και τα οποία μπορούμε πράγματι να προωθήσουμε στις διεθνείς αγορές και τις ευρωπαϊκές, διότι αυτά τα βότανα νομίζω ότι 1.700 κάποιος βότανα. Κάποιος όμως θα πρέπει να κάνει μια επιχείρηση, αλλά υπάρχει τόσο γραφειοκρατία που δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα. Έχει εξαλειφθεί σε έναν βαθμό, έχει όμως πολύ ακόμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένα θέμα. Πώς θα βοηθήσετε τον νέο άνθρωπο, τον 22, 25, 28, ακριβώς, 30 χρονών, νέο άνθρωπο να επενδύσει στην Ελλάδα? Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Ναι, με καλές οι προτάσεις, ναι, τα βότανα, ναι, τα προγράμματα για τους νέους αγρότες που ακόμη δεν έχουν, μετά από τρία χρόνια δεν έχουν πάρει ακόμα δεύτερη δόση. Ότι υπάρχουν προγράμματα, γιατί δεν το είπαμε και αυτό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα στους νέους αγρότες και αυτό πρέπει να κινητοποιήσουμε. Είναι απαγορευτικά όμως. Ώστε να μπορεί ένα λεπτό, ώστε να μπορεί ο νέος αγρότης. Πού θα βρει τα χρήματα να χρηματοδοτήσει? Πώς θα βρείτε τα χρήματα? Έχουν κλείσει κάνες στο τραπεζό. Υπάρχουν χρήματα, ειδικά για νέους αγρότες, οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν πραγματικά να μπουν στην αγορά εργασίας. Υπάρχει χρηματοδότηση να πάω να γίνω εγώ αγρότης? Εγώ δεν έχω. Υπάρχει χρηματοδότηση να γίνετε νέος αγρότης αν δεν ήσασταν, αλλά όμως έχετε θα πρέπει πάει να πάρετε χρηματοδότηση από τράπεζα? Έχετε όταν πρέπει να έχω 30-40%. Έχετε δικαίωμα από τα ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Τουρλούκη. Και η Αγροτική Τράπεζα, οποία, έστω και με ταμείο που είχε... Μπορώ να τελειώσω τη φράση μου. Έχουμε, υπάρχουν μέσα στο ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους αγρότες. Υπάρχει πρόγραμμα από το οποίο μπορείς να πάρεις χρήματα. Ωστόσο πρέπει να είναι... Ακούστε με, κυρία Κωνστάκη, να τελειώσω. Γιατί εσείς μπορεί να θέλετε να τα ακούσετε, θέλει να τα ακούσει ο κόσμος όμως. Υπάρχει λοιπόν τρόπος χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ σε νέους αγρότες. Ωστόσο, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι καλλιέργειες, το ξαναλέω, με τις οποίες μπορεί να αποδώσει το προϊόν. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ σοβαρό. Στην Κοζάνη παράγουν κρόκο. Ακούστε με λίγο. Πολλοί αγρότες έχουν βρεθεί χρεωμένοι όμως, δεν το ξεχνάτε αυτό. Τι πολύ, η πλειοψηφία.
Θα ακούσετε λίγο για να ακούσουν και ο κόσμος. Αν θέλετε να ακούσουν οι άνθρωποι τι λέμε. Ο Κρόκος Κοζάνης κοστίζει, έχει τεράστιο όφελος. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ποιες καλλιέργειες κάνουν στο έδαφος μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο πήραμε κάτι, το κάναμε και πέσαμε έξω ως αγρότες. Ποιες καλλιέργειες κάνουν σε αυτό το κλίμα, το έδαφος, ώστε να μπορούν να έχουν απόδοση οι αγρότες και να έχουν κέρδος οι νέοι αγρότες, αν πάρουν προγράμματα και έσπα. Απ' την άλλη, δεν μιλήσαμε καθόλου. Το λάδι και το είπαμε, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για το πρόβλημα των αλλείων. Εδώ είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν οι αλλείς και πρέπει όλοι μαζί εδώ, αφού ασχολούμαστε με την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους του νομού Λαστείου, πρόβλημα με τα λαγόψαρα. Το γνωρίζετε το θέμα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν και για τους αλλείς, γιατί οι αγρότες είναι το ένα κομμάτι, υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν οι αλλείς, υπάρχουν πολλοί. Πώς θα λύσετε το πρόβλημα, δηλαδή αυτό το ακούω πολλές φορές. Τα ακούτε πολλές φορές. Και είπα εγώ ότι θα πρέπει το κέντρο ερευνών, θαλάσσιων ερευνών, να βρούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Αν θέλετε, η καταστροφή, αν ο θέλετε, μόνος τρόπος είναι να γίνει εμπορεύσιμο. Ο μόνος τρόπος είναι να γίνει εμπορεύσιμο. Ή να υπάρχει κάποιο άλλο είδος το οποίο θα το καταστρέψει. Διότι αυτή τη στιγμή οι ψαράδες έχουν τεράστια καταστροφή από αυτό. Είναι με μια διαφορά όμως, ότι οι ψαράδες δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν αυτό. Και αλήθεια, δεν είπα ότι είναι το μόνο. Ένα από τα πολλά κοινά κοτσιφάκι. Μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν επιδότηση αρκεί να κόψουν τη βάρκα τους κομμάτια. Τώρα πήραν επιδοτήσεις. Τι έγινε με αυτούς τους ψαράδες και πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα. Κύριε Κοτσιφάκη, επιδοτήσεις μπορεί να πήραν. Ωστόσο, πήρανε. Η ανάπτυξη σήμερα λέει ότι μπορούν να πάρουν προγράμματα. Βεβαίως πήρανε. Γι' αυτό τα κόψανε στα δύο. Αλλά ζούσαν, το θέμα δηλαδή, δεν είναι αυτό. Δεν ζούσαν... Εγώ σας λέω ότι μπορεί από ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νέοι ψαράδες να πάρουν χρήματα. Να σας πω, θα μιλάτε πάνω μου να μην ακούει ο κόσμος τι λέω. Αν έχετε κάποια πρόταση, κάντε την. Εγώ λέω την πρότασή μου, η οποία είναι συγκεκριμένη. Ότι μπορούν από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψαράδες νέοι να διαφερθούν και πάνε χρηματοδότηση. Αν δεν σας μπορούμε να ακούσετε, εγώ δεν είμαι. Εντάξει. Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία σας να θέλω τη χώρα έξω από το ευρώ και την καταστροφή της, ούτε να πτωχεύσει η χώρα μας. Αλλήμον, κυρία Κοτσιφάκη. Εγώ δεν πλέω σε πελάγια ευτυχία. Νομίζω ότι. Αφιλούν οι κάτοικοι αυτή τη χώρα. Δεν πλέω σε πελάγια ευτυχία. Για τα χρυσά κουτάλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά. Υπάρχουν τα χρυσά κουτάλια, λέμε για όλου. Ακούστε να δείτε. Ο λαό πεινάει. Εγώ δεν θα αφήσω. Εγώ δεν θέλω να αφήσω τον ελληνικό λαό να καταστραφεί, κύριε Κοτσιφάκη. Αν ήδη καταστραφεί. Εγώ όμω έχω άλλη πολιτική. Θέλω να βγει η χώρα από την κρίση. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο. Δικό σα θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μιλήσαμε για αγρότες. Θα πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι υπεργατικά χέρια. Και θέλω να μου πείτε αν υπάρχει μια εθνική μεταναστευτική πολιτική με βάση τις ανάγκες της χώρας και της οικονομίας της. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία. Κύριε Τουρλούκη, πραγματικά υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα με τους μετανάστες. Και αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι η χώρα εισόδου των μεταναστών και οι άλλες χώρες είναι αυτές που τους υποδέχονται στο τέλος ή δεν τους υποδέχονται, τους διώχνουν. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει πραγματικά να μετρήσουμε καλά με μέτρα και σταθμά σοβαρότητα και με πραγματικά υπευθυνότητα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ανοίξουμε δηλαδή όλη την περιοχή του Εύρου ή των νησιών μας και να μπαίνουν εξέλεγκτα όλοι οι λαθρομετανάστες οι οποίοι περνούν από την Τουρκία ή από αλλού. Το έχουμε ζήσει εδώ, το έχουμε ζήσει σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε ότι πάντα δεν είναι δυστυχώς εφικτό να φιλοξενήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, γιατί η χώρα. Το ωραίο είναι να έχουμε τα κέντρα μεταναστών. Τώρα είναι το 2014, έτσι. Ναι, δεν μπορούμε όμως, κύριε Τουλούκη, να κλείσουμε τα κέντρα μεταναστών και να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους τι να τους κάνουμε. Δηλαδή, να τους πούμε, φύγετε έξω από εκεί και μείνετε ελεύθεροι στην χώρα και πάτε όπου θέλετε. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι ή να ενταχθούν λοιπόν στην ελληνική κοινωνία και να δουλέψουν, αν μπορούν να τους απορροφήσουμε. Ξέρουμε τις ανάγκες της χώρας όμως. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε με βάση τις ανάγκες της χώρας. Αυτό λέω, αυτό δεν σας λέω αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σας λέω. Ότι χώρας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες της κάθε χώρας ώστε να δεχτεί ένα αριθμό μεταναστών. Γιατί φυσικά και εμείς οι Έλληνες μετανάστες ήμασταν και στην Αμερική και στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Και δεν είμαστε, αν θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα με τους λαούς, τους ανθρώπους, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε ανεξέλεγκτα όποιο μπει μέσα στη χώρα μας. Δηλαδή, της κάθε καρδιάς καρδιά να είναι αυτό. Το άλλο επίσης είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να παραμείνουν πια σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν μπορούν, είναι υπεράριθμοι, πρέπει να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους. Εφόσον δεν μπορεί να τους απορροφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεξέλεγκτη χώρα και να είναι όμηρος δηλαδή ο ελληνικός λαός όλων των μεταναστών που μπορούν να περάσουν στην πατρίδα μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν λέω βέβαια ότι εμείς έχουμε ρατσισμό έτσι προς Θεού. Εμείς ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι. Δεν έχετε ρατσισμό προς τους μετανάστες, έχετε ρατσισμό όμως προς αυτούς που
έχουν οι μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά, το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν ένα υπέρογκο. Οι μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά θα πρέπει. Αλλά δεν θα γίνει να ελεκτήσει όμως ο. Δεν θα πάρουν ηθαγένεια όμως, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν στην ελληνική επικράτεια, επειδή πρέπει να τους κάνουμε όλους, να τους ελληνοποιήσουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θα κάνουμε σε αυτή τη χώρα? Θα αφήσουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από οπουδήποτε? Διαστρεβλώνετε τις λέξεις, κυρία Βλάση. Εγώ λέω αυτό που κατάλαβα την πολιτική σας. Εσείς, αν θέλετε. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν έχετε καταλάβει. Έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Ήδη έχετε καταλάβει πολύ λάθος. Το πρόβλημα είναι και το πρόβλημά μας είναι. Άδεια και να βγάλουν χαρτιά να φύγουν. Ναι, καλύτερα είναι το 700 να έχουμε τους ανθρώπους μέσα σε αυτή τη χώρα χωρίς να ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Γιατί εκεί πραγματικά υπάρχει εγκληματικότητα, κύριε Τουρλούκη. Διότι αυτοί οι άνθρωποι. Πεινάνε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αν δεν τα βρουν αυτά, την επόμενη μέρα βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί στο 100%. Βλέπουμε ότι δεν μπορούν και οι ίδιοι να επιβιώσουν και πολλοί από αυτούς θέλουν να φύγουν. Πολλοί από αυτούς θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Αλλά δεν μπορούν όμως. Αλλά δεν μπορούν, γι' αυτό είπα εγώ ότι πρέπει να γίνουν χαρτιά σε αυτούς που θέλουν να φύγουν και να πάνε στην πατρίδα. Άρα, συμφωνείτε όμως. Εδώ όμως είναι πρόβλημα το Δουβλίνο 1 και το Δουβλίνο 2. Ακούστε με, το Δουβλίνο 1 και το Δουβλίνο 2 είναι εν μέρη πρόβλημα, αλλά από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τώρα να νομοθετήσει. Θωράκισε τα δικά της κράτη και τις άφησε στην Ελλάδα. Ναι, έρχεται όμως να νομοθετήσει και να πει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι και η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να δέχεται, δηλαδή εδώ πλέον έχουμε ένα περιορισμό. Να δέχεται από πουδήποτε στα σύνορά της έρχονται μετανάστες. Τότε γιατί επιδοτεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να τους κρατάει? Επιδοτεί την Ελλάδα σε ένα αριθμό. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα αριθμό τέτοιο ώστε να. Κρατήστε το λίγο, να κάνουμε τον κύκλο και να το συνεχίσουμε. Ώστε να μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απορροφήσουμε. Είναι υπεράριθμοι αυτοί. Άρα πρέπει να βρούμε τη λύση ότι αυτοί οι άνθρωποι γυρνάνε στις πατρίδες τους ή απλά προστατεύουμε λίγο περισσότερο τα σύνορα και να μην έχουμε και άλλους. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Θέλω τις προτάσεις και αν υπάρχει μια εθνική μεταναστευτική πολιτική. Να δούμε το πρόβλημα πώς δημιουργήθηκε και γιατί δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα γιατί οι άνθρωποι στα μέρη που είναι δεν μπορούν να ζήσουν, είτε επειδή υπάρχει πόλεμη κατάσταση, είτε. Όχι όλοι, κύριε Θραψανιώτη. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Να ολοκληρώσω. Αλλά όχι όλοι. Σας παρακαλώ. Όχι όλοι. Σας παρακαλώ. Από εκεί και πέρα το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα όντως το οποίο υπάρχει. Όμως οι πύλες εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα, δημιουργήθηκαν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το Δουβλίνο 1 και 2 το υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπου λέει, αν δεν ξέρετε τι λέει, το Δουβλίνο 1 λέει ότι οι μετανάστες παραμένουν στις πύλες εισόδου που μπαίνουν, δηλαδή παραμένουν στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Έρχονται κάποιοι μετανάστες εδώ, οι οποίοι θέλουν να προωθούν στην Γαλλία, στην Γερμανία κτλ. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εμείς θα τους εφοδιάσουμε με πιστοποιητικά, τα οποία μπορούν να πάνε στις χώρες που θέλουν. Το λέμε κι εμείς. Ότι θα εφοδιαστούν ή να πάνε στις χώρες ή να γυρίσουν. Δεν το λέτε αυτό, κυρία Βλάση. Βάζετε απλά. Εσείς βάζετε σε Τραψανιώτη. Εμείς λέμε. Θα με αφήσετε να. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσετε. Γιατί δεν το κάνουμε? Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε, κυρία Κοτσουφάκη. Αυτό κάνουμε. Το κάνουμε ήδη αυτό που λέτε τώρα. Δεν θα το κάνετε. Βεβαίως το κάνουμε. Αυτοί που θέλουν να φύγουν το μεταναστευτικό. Και μεταναστευτικό, για να προχωρήσουμε το μεταναστευτικό, δεν λύνεται ούτε με φράκτες, ούτε με στρατόπεδα. Όχι όμως και να λύσουμε τους φράκτες και να μπαίνει κάθε. Ούτε με φράκτες, ούτε με στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ένα. Δεύτερον, εκείνος ο οποίος άνοιξε τα σύνορα και μπήκανε μέσα οι μετανάστες, μην ξεχνάτε την Αλβανία, όπου άνοιξε ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός σας, τα σύνορα και μπήκανε μέσα οι μετανάστες. Αλλά ούτε εκεί λύνονται με φοβικές τάσεις, όπου αυτό που βγήκε προχθές και έγινε, δυστυχώς έγινε θέμα σε ολόκληρο τον κόσμο, ο κύριος Σαμαράς και είπε ότι αυτοί οι οποίοι κάνανε το μακελιό στον Σαλί Ντεμπό ήταν μετανάστες, λαθρομετανάστες, ενώ ήταν Γάλλοι δεύτερης γενιάς. Έτσι. Κύριε Θραψανιώτη, επειδή έχω ζήσει στην Γαλλία λοιπόν, και το γνωρίζω το πρόβλημα των μεταναστών, η μεταναστευτική πολιτική, έτσι, που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να περάσει τον κόσμο για όλα τα δεινά, αυτά είναι οι μετανάστες, είναι δυστυχώς αυτά τα οποία δημιουργεί φοβικές τάσεις για τους μετανάστες. Από την άλλη μεριά, να σας θυμίσω τις μανολάδες, να σας θυμίσω μια σειρά θέματα όπου όταν γίνεται. Όχι, κύριε Τουρλούκη, μισό λεπτό. Έγινε ολόκληρος δώρος, αποφασίσαν να πάρουν κάποια μέτρα και αυτοί τελικά οι οποίοι πυροβολούσαν τους μετανάστες αθώθηκαν.
Έτσι. Λοιπόν, κύριε λοιπόν, πριν το, νομίζω να ολοκληρώσω, κυρία Βλάση, να ολοκληρώσω. Νομίζω ότι το θέμα το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια εθνική πολιτική στρατηγική και στο οποίο δεν σηκώνουν ούτε φοβικές διαθέσεις, αλλά ούτε και πυραπλούστες. Δεν είναι όμως και για θέμα αντιπολίτευση, έτσι. Αυτό λέω. Αυτό θέλει, χρειάζεται, γι' αυτό μίλησα για μια εθνική στρατηγική πολιτική. Εγώ θέλω λίγο να απαντήσω, επειδή ο κύριος Στραψανιώτης και επειδή το θέμα των μεταναστών είναι και όντως ευαίσθητο, αλλά και είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι αψήφιστα. Μας λέει ο κύριος Στραψανιώτης, λέει δεν πρέπει να υπάρχουν φράχτες. Μαλίμωνο, κύριε Στραψανιώτη. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν λύνεται με φράχτες και με στρατόπεδα. Ναι, όμως προς το παρόν αυτή τη στιγμή το μόνο όπλο που έχουμε είναι αυτό. Γιατί αλλιώς θα είχαμε 10 φορές πολλαπλάσιους μετανάστες ή λαθρομετανάστες, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να απορροφηθούν ούτε στην Ευρώπη ούτε στη χώρα μας. Από την άλλη, επειδή έχω ζήσει στη Γαλλία και επειδή λέτε είναι δεύτερης γενιάς Γάλλοι, έχετε απόλυτα δίκιο, είναι Γάλλοι δεύτερης γενιάς, οι οποίοι δυστυχώς, κύριε Στραψανιώτη, λόγω φανατισμού και αν θέλετε θρησκείας ιδιαίτερης που πιστεύουν σε άλλα πράγματα οι άνθρωποι, θεωρούν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι κακό. Σκότωσαν λοιπόν Γάλλους πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς να υπάρχει θέμα, διότι δεν μπορείς για κάποιο δημοσίευμα να σκοτώνεις και να φέρεις πολίτες, θα μας και Έλληνες, ό,τι να ήταν. Αν ήταν Άραβες πολίτες, θα Άραβες πολίτες θα ήταν. Μας πειράζει γιατί ήταν Ευρωπαίους πολίτες. Και Άραβες πολίτες, κύριε Τουρλούκη, να ήταν. Δεν είπα εγώ ποιοι πολίτες ήταν. Είπα αυτή τη στιγμή όμως σκοτωθήκαν Γάλλοι πολίτες. Αν ήταν Άραβες, πάλι διαθαλυπόμαστε για το θέμα. Ωστόσο, λέμε ότι αυτή τη φορά δυστυχώς ήταν αραβικής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι δεύτερης γενιάς δεν εντάχθηκαν σωστά ποτέ στη γαλλική δημοκρατία, γιατί όταν είσαι σε ένα κράτος, ή το αγαπάς και εντάσσεσαι, ή δεν μένεις αυτό. Αυτό ξέρω εγώ. Να σας πω γιατί. Γιατί την έχω ζήσει την ιστορία στη Γαλλία, έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και το θέμα των μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική, ειδικά την Αλγερία και το Μαρόκο, είναι πολύ σοβαρό. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι Αλγερινοί, να καταλάβετε, επειδή μου θέσατε το θέμα και μου πετάξατε μία μπικτή να σας το εξηγήσω. Άρα εγώ θέμα ρατσισμού, κύριε Τουρλούκη, δεν έχω. Όμως δεν επιτρέπεται. Δεν σας λέω δεν επιτρέπεται σε μία δημοκρατία. Ακούστε με. Δεν επιτρέπεται σε μία δημοκρατία. Ακούστε καλά που σας λέω. Δεν επιτρέπεται σε μία δημοκρατία. Δεν σας είπα ρατσίστρια. Δεν επιτρέπεται σε μία δημοκρατία να λέμε ότι δεν πειράζει που στην χώρα η οποία είναι η χώρα της δημοκρατίας, η Γαλλία, σκοτώθηκαν άνθρωποι και εν πάση περιπτώσει εμείς δεν εξετάζουμε ούτε καν. Επιτρέψτε μου να πω ότι η χώρα της δημοκρατίας είναι η Ελλάδα. Κυρία Κωνσταντίνα, με συγχωρείτε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και κυρία και στον Πρωθυπουργό της χώρας να καταπληκθεί σε διαδήλωση. Δεν πήγαν τυχαία οι αρχηγοί όλων των κρατών για να δείξουν ότι καταλήθηκε στη Γαλλία η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Διότι, κύριε Τουρλούκη, όταν σκοτώνει ένα κράτος ανθρώπους αθώους, αυτό το πράγμα νομίζω είναι ανεπίτρεπτο από όποιους και αν προέρχεται. Κυρία Κωνσταντίνα. Ακούστε να δείτε, εμάς η θέση μας όσον αφορά το θέμα των μεταναστών είναι ξεκάθαρη. Εμείς και εδώ φαίνεται και πάλι οι ευθύνες που υπάρχουν και εμείς δεν κρύβουμε τα πράγματα, τα λέμε με το όνομά τους και είμαστε τελικά το μόνο κόμμα που λέμε και ποιοι φταίνε για το κάθε φαινόμενο που υπάρχει. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, είναι γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι από εμπόλεμες ζώνες, είναι από και ιδιαίτερα στις αραβικές χώρες, στις χώρες της Ανατολής, εκεί που τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου είναι ακριβώς εκεί για το πετρέλαιο, να ανοίξουν οι οικονομικοί δρόμοι λοιπόν προς τα εκεί και, το ΝΑΤΟ εμπλέκεται και είναι υπεύθυνο για όλους τους πολέμους που συμβαίνουν σε αυτές τις περιοχές και που δημιουργούν αυτά τα κύματα των μεταναστών, των απελπισμένων ανθρώπων που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο και από την κακομοιριά. Γι' αυτό εμείς είπαμε και προηγούμενο ότι πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες τις θέσεις μας όσον αφορά και πρέπει να, εδώ, να κρίνονται και τα κόμματα για το τι θέση παίρνουν απέναντι σε αυτές τις λοικοσυμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό λέμε ότι η χώρα μας δεν πρέπει να έχει καμιά εμπλοκή και όμως έχει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ανεξάρτητα αν το κρύβουμε στο γεγονός ότι στέλνουν τις κορβέτες, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πολεμικά πλοία. Είσαι όμως στο ΝΑΤΟ, έτσι, στην απομόνωση του να είσαι. Εμείς είμαστε εναντίον του ΝΑΤΟ, να αυτό λέμε. Στην απομόνωση. Αυτό λέμε. Μήπως γίνουμε κι εμείς λοιπόν, όμως, ακούστε να μήπως δείτε, γίνουμε κι εμείς ένα από αυτούς. Ακούστε να δείτε, ωφέλη δεν είχαμε. Και το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε σαν και δημιουργήθηκε και είναι επιθετική συμμαχία, δεν είναι αμυντική. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τους μετανάστες,
Εμάς η θέση μας εκεί είναι ότι θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, κανείς από αυτούς δεν έρθει για να μείνει στην Ελλάδα. Το ζήσαμε και πρόσφατα και μιλήσαμε με τους ανθρώπους που φιλοξένησε η Ιερά Πέτρα. Ναι. Όλοι θέλανε να φύγουν και να πάνε σε χώρες της Ευρώπης. Γιατί θέλουν να ξαναγυρίσουν. Αλλά όπως δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν. Όχι, κυρία Κοτσφάκη. Γιατί θέλουν να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα από εκεί που πήγανε. Γιατί προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι προφανώς, γιατί δεν τους δέχεται, γιατί υπάρχουν οι απαγορευτικές διατάξεις, το αναφέρατε και εσείς προηγούμενα, αδείο, που δεν τους δέχονται στις χώρες τους. Τους δεχτήκανε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της φωνιάς του Δουβλίνου 1 και 2. Αυτό είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων του Δουβλίνου 1 και 2, το οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπα και εγώ προηγούμενα. Και σε τελική τους αφήνουν λοιπόν στην Ελλάδα. Εμείς όμως λέμε ότι θα πρέπει με πολύ σύντομες διαδικασίες, γιατί έχει δημιουργηθεί η υπηρεσία ασύλου κλπ, με πολύ σύντομες διαδικασίες να τους δίνουν τα χαρτιά που χρειάζονται και να φεύγουν να πηγαίνουν στη χώρα της επιλογής τους, όχι να τους επιστρέφουμε με το ζόρι στη χώρα τους. Θα σας πω εγώ πάνω σε αυτό, επειδή ακριβώς έκανα και γύρισμα στο στάδιο μέσα για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήθελα να κάνω ένα ντοκιμοντέρ πραγματικά για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από πόλεμο. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων και να μην το γενικεύουμε το θέμα, γιατί δεν έρχονται όλοι οι μετανάστες από εμπόλεμες περιοχές καταρχήν. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κάποιοι είναι από εμπόλεμες. Τώρα, γιατί θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα? Διότι όταν πήγαν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζοντας ότι θα βρουν λαγούς με πετραχίλια, όπως τους είχαν πει κάποιοι συγγενείς τους, που προφανώς τους είπαν να πάνε προς τα εκεί, είδαν ότι δεν ισχύει αυτό. Γιατί όταν πηγαίνει στην Ευρώπη, νόμιζαν ότι θα έχουν και σπίτι και μισθό χωρίς να δουλεύουν. Είδαν ότι δεν συμβαίνουν αυτά, τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα, και αποφάσισαν ότι καλύτερα να έρθουν σε μια χώρα η οποία έχει ευκολότερες συνθήκες τελικά διαβίωσης, και είναι η Ελλάδα. Κύριε Ζαφσανιώτη, διαχωρισμός Εκκλησίας με κράτους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάζεται σε αυτή τη φάση. Έχω την αίσθηση ότι... γιατί ανησυχείτε, η κυρία Κοτσφάκη? Όχι για εσάς. Δεν σας αρέσει το ερώτημα? Μην απαντάτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο έχει... Είναι διακριτές, θα πρέπει να είναι διακριτές οι εξουσίες μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί προς την κατεύθυνση για να άρει τις πληγές που υπάρχουν από την κρίση. Έχουμε μια καλή συνεργασία. Από εκεί και πέρα το ζήτημα αυτό είναι προς διερεύνηση. Και... Γιατί μέχρι πρόθεση ήταν διαχωρισμός, έλεγε ο κ. Τσίπρας. Σε πολλές δηλώσεις. Πρέπει να διαχωριστεί. Αυτό είναι είπαμε ότι μιλάει για διακριτές εξουσίες μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Έτσι. Η οποία θα είναι για εξέταση με μια μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα εξετάσει. Κυρία Βλάση. Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει και πάρα πολύ καλά τι λέει ο κύριο Τραψανιώτη από αυτά που λέει, διότι από τη μια βλέπαμε τον κύριο Τσίπρα ουσιαστικά να δηλώνει κάποια στιγμή άθεο, μετά να πετάει περιστέρια την ημέρα των φώτων για το Άγιο Φως, μετά να πηγαίνει να κάνει συμφωνίε στο Άγιο Όρο, ενώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα πιστό. Μήπω ξέρετε τη συμφωνία να μα την πείτε? Τι συμφωνίε έκανε? Να σα πω αυτό που πείτε, μα τι συμφωνίε πείτε μα. Μην πετάτε στον αέρα έτσι λόγια για να βρείτε. Εντάξει, ναι. Εγώ λέω ότι τι με παραξενεύει. Όχι, τι συμφωνίε. Είπατε ότι έκανε συμφωνίε. Ενώ κάποιο δεν πιστεύει και δεν είναι τέλο πάντων θρησκευόμενο να εμφανιστεί επειδή θέλει να προκαλέσει το συνέστημα του λαού που πιστεύει, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι και πιστεύουμε, ώστε να πούμε ότι εντάξει έγινε τέλο πάντων ο άνθρωπο που είναι θρησκευόμενος και αυτός και πρέπει να τον ψηφίσουμε. Αυτά είναι τώρα, ξέρετε, δεν δήλωσε θρησκευόμενος ο κύριος Τσίπρας για να τον ψηφίσετε. Κόλπα τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν άλλη εντύπωση, λοιπόν. Ωστόσο δεν με αφορά, αλλά ναι, δεν κατάλαβα καλά τι είναι αυτά που λέτε τελικά. Δηλαδή, διαχωρισμό, μη διαχωρισμό, τι θέλετε τελικά? Εγώ είπα ότι είναι διακριτές οι εξουσίες. Διακριτές, εάν δεν καταλαβαίνετε την ελληνική γλώσσα, κυρία Βλάση, μιλάω για διακριτή εξουσία. Μιλάω για διακριτή εξουσία. Μιλάω για διακριτές εξουσίες μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Δεν δηλώνεται ποτέ το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι το πρόβλημά σας. Την ελληνική γλώσσα την καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν την καταλαβαίνουμε. Μάλλον, μάλλον δεν την καταλαβαίνετε, την παραποιείτε. Το θέμα είναι ότι όχι, εσείς παραποιείτε τα γεγονότα για να αφήσετε σε ψεύτικους μύθους τον ελληνικό λόγο, μπας και σας ψηφίσει. Να σας πω και κάτι. Άλλοι προηγήθηκαν σε ψεύτικους μύθους, κυρία Βλάση. Λέτε τόσο διαφορετικά πράγματα κάθε στιγμή και ο ίδιος, αλλά και οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνιστώσεις όλες, που δεν ξέρουμε τελικά σε ποια πελάγη πλέτε. Ουσιαστικά τη μία είσαστε αντίθετοι με το ένα, αλλά την άλλη συμφωνείτε με το άλλο.
Την άλλη λέτε ότι θέλουμε το ευρώ, αλλά δεν θέλουμε το ευρώ. Θέλουμε τον έμφυα, δεν θέλουμε τον έμφυα. Αποφασίστε τι θέλετε να ξέρει ο κόσμος τελικά. Κυρία Κοτσφάκη. Εγώ επιμένω σε αυτό. Λοιπόν, δεν έχετε αποφασίσει. Και μόνο το γεγονός ότι σε μια προεκλογική συζήτηση που αφορά ζητήματα της επίγειας ζωής και όχι της ουράνιας βασιλείας, ανακατεύουμε τέτοια θέματα. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, ακούστε να δείτε, στην Εθνική Αντίσταση υπήρχαν και παπάδες. Εντάξει, και στο ξεσηκωμένο εναντίον των Τούρκων, και λοιπά, υπήρχαν οι παπάδες. Εντάξει, αλλά υπήρχαν όμως και παπάδες που μεταλαβαίναν στη Μακρόνησο. Λοιπόν, και πηγαίναν εκεί που βασανίζανε και στο ΕΑΤΕΣΑ, λοιπόν, επί Χούντας. Το θέμα είναι το εξής. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει. Τώρα. Ένα τελευταίο θέμα. Τώρα είναι δεσμευτικά αυτά τα ζητήματα ή το ένα να μπαίνουν σαν κριτήριο στα κόμματα όταν εμείς λέμε να παλέψουμε, να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Πάμε ένα τελευταίο και θέλω να μου πείτε, γιατί έχουμε τις ντρογονάθρακες. Θα προχωρήσετε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την πολυαναμενόμενη χάραξη και ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΣΟ. Κυρία Βλάση. Εμείς ναι, εμείς το έχουμε δηλώσει και όλες είχαμε αρχίσει να κάνουμε και τα πρώτα βήματα και πολύ δυνατά βήματα τα οποία ελπίζω αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα που ξέρω ότι δεν θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή το πιστεύουν πολύ βαθιά και θέλουν να αναλάβουν την εξουσία και θεωρούν ότι είναι πολύ γλυκιά. Ακούστε, αφήστε με να μιλήσω γιατί ακούγεστε στη φωνή μου, δεν με αφήνετε να ακούει ο κόσμος. Τη λέω, σας βολεύει, αλλά θα τα πω, θέλετε, δεν θέλετε. Εγώ ξέρετε, είμαι επάγγελμα δημοσιογράφος, κύριε Τραψανιώτη, και δεν μπορείτε να με κολλήσετε πουθενά. Θα πω ότι έχω να πω, είναι η πολιτική μου πορεία. Μεγάλο λάθος. Εάν έχετε μεγάλο λάθος, αν νομίζετε ότι προσπαθώ να σας πωλήσω. Εγώ λοιπόν λέω ότι όσο αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που το έχει αρχίσει κιόλας και έκανε ένα μεγάλο βήμα και έκανε μάλιστα και τη σύνδεση Αιγύπτου, Κύπρου και Αθήνας και το είδατε αυτό και ελπίζω να μην πάει πίσω και αυτό και καταστραφεί, γιατί ακούω ότι πρέπει να βγούμε και έξω από το ΝΑΤΟ. Ακούω αυτές τις αφελείς προτάσεις, οι οποίες πραγματικά δεν μπορεί να τις λέμε σήμερα, όταν βλέπουμε ότι οι Τούρκοι και με το ΝΑΤΟ που είμαστε αλωνίζουν γύρω-γύρω στα ελληνικά νησιά και να λέμε εμείς πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, επειδή λέτε λοιπόν πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι επικίνδυνα για τη χώρα, αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα και θα κάνει όπως η Νέα Δημοκρατία κάνει πάντα άνοιγμα σε όλες τις δυνάμεις, γιατί θα είναι πρώτο κόμμα. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι λέμε και γιατί το λέμε και πόσο επικίνδυνη είναι τελικά η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν υπάρχει, είναι μόνο θεωρητική, αλλά και η θεωρία αυτή είναι επικίνδυνη. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς θα συνεχίσουμε για την ΑΟΣ. Έχουμε κάνει ήδη τα μεγάλα βήματα. Αυτά πρέπει να παραμείνουν και να μην καταστραφούν. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ουσιαστικά αναπτύσσει τη χώρα. Άστε. Είναι ένας πυλώνας σημαντικός ανάπτυξης της χώρας. Αλίμονο. Θέλω να πείτε κάτι από το κύριο Τραψανιώτη. Κύριε Τραψανιώτη, εγώ πιστεύω ότι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με γεωστρατηγικές πολιτικές θα πρέπει να λύνονται μέσα σε πλαίσια συνεργασία σε αμοιβαία όφελος των λαών οι οποίοι γειτνιάζουν. Έτσι, από αυτή την θέση νομίζω ότι και η ΑΟΣ θα πρέπει να ανακηρυχθεί, αλλά και οτιδήποτε υπάρχει από θαλάσσιος πλούτος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί με σεβασμό αφενός προς το περιβάλλον, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και όχι προς όφελος των πολυεθνικών. Μάλιστα. Αν είστε κυβέρνηση, θα ξεκινήσω και θα τελειώσω με αυτό το θέμα. Θα τρέξετε τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Θα το διεκδικήσετε, κύριε Θαψανιώτη? Αυτό δεν είναι ερώτηση, κύριε Τουρλού, και είναι μια πραγματικότητα την οποία εμείς προσπαθούμε εδώ και χρόνια. Και μάλιστα με επικεφαλής τον Μανώλη τον Γλέζο, γνωρίζετε ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα μέσα και τους διεθνείς οργανισμούς, ώστε να διεκδικήσουμε αυτό το κατοχικό δάνειο. Το οποίο ήταν αναγκαστικό δάνειο, γιατί όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ, πήραν όλα τα αποθεματικά που υπήρχε η Τράπεζα της Ελλάδος και όχι μόνο αυτό, αλλά και γεωργικά προϊόντα και μια σειρά ζητήματα. Αυτό λοιπόν είναι σε προτεραιότητα. Να πω βέβαια εδώ ότι καμία κυβέρνηση δεν το έχει θέσει επίσημα μέχρι σήμερα και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε προχθές ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας. Εμείς πάντως είμαστε στην ημερήσια διάταξη, το διεκδικούμε και θα το διεκδικούμε. Θα πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Τουρλούκη, ότι αυτό είναι ένα όριμο αίτημα, το οποίο ρήμασε μέσα από αγώνες που γίνανε πάλι και μέσα από τα παραρτήματα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης που το προέβαλαν το ζήτημα και το πάλευαν
και επειδή συμβαίνει να είμαι από μια περιοχή, να κατάγομαι από μια περιοχή, από τη Βιάνο συγκεκριμένα, που από εκεί το πρώτο ξεκινήσαμε όταν σαν πολιτιστική σύλλογη, όχι πολιτιστική σύλλογη, σαν σύλλογη τοπική σύμβουλη της Αθήνας, τότε Διστόμου και Βιάνου, και ορίμασε ούτως ώστε να μπορέσουμε να το διεκδικούμε σήμερα, οπωσδήποτε οι απώλειες ενός πολέμου δεν πληρώνονται με τίποτα. Μάλιστα. Αλλά και θα πρέπει να παλεύουμε. Άρα για θα στηρίξει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όχι μόνο θα στηρίξει, θα ήταν αίτημα το οποίο το πάλευε μέσα από τις οργανώσεις του, το προώθησε και έχει φτάσει να οριμάσει και να το διεκδικούμε σήμερα. Να λοιπόν, ένα κοινό σημείο. Και βασικά, μπορούμε... και να, βασικά λοιπόν... οι αποζημιώσεις, έτσι. Να λοιπόν, ένα κοινό σημείο που έχουμε να παλέψουμε μαζί, κυρία Κωνσταντίνα. Νομίζω ότι εκεί θα παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί όσο με αφορά τουλάχιστον, θεωρώ ότι πραγματικά οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε αυτό το πόλεμο από τον Ομό Λαστείου, αλλά και από εμάς κυρίως που έχουμε καμένα χωριά, και το ξέρετε καλά, γιατί πραγματικά υπάρχουν χωριά τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς και τελειωτικά δηλαδή στις περιοχές μας. Νομίζω ότι οφείλουμε και στους ανθρώπους που πέθαναν εκείνη την εποχή, αλλά και στους απογόνους τους και σε όλους εμάς που πολεμήσαμε εκείνη την εποχή, οι πρόγονοί μας, σε πάση περιπτώσει, να το διεκδικούμε και να το διεκδικούμε ίσα με τέλος. Μέχρι να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που μας ανήκει. Εξάλλου το οφείλουμε. Είναι και κομματική σας. Θεωρείτε δηλαδή ότι κακώς μέχρι σήμερα. Κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί από κάποια θα κυβέρνηση. Θα πρέπει όμως, κύριε Θραψανιώτη, να πούμε και κάτι θέμα, άλλο. Έτσι, όταν ήταν κάτι εθνικής αντίστασης, όχι, δεν είχε τεθεί. Δεν δικαιώθηκαν και δεν τα δικαιώνουν όταν λέμε ότι πρέπει να παραμένουμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Θραψανιώτη, όχι, δεν είχε τεθεί σαν θέμα, απλά δεν είχε τεθεί. Δεν έχει τεθεί επίσημα από καμία κυβέρνηση. Δεν έχει τεθεί, επιτρέψτε μου. Δεν έχει τεθεί επίσημα από καμία κυβέρνηση. Μην το λέτε εσείς. Τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ότι δεν έχει τεθεί επίσημα από ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα είχε πάει στο Υπουργείο που λέτε. Θέλετε, δεν θέλετε. Μα τι λέτε τώρα, το δικαστήριο. Δεν έχει τεθεί επίσημα. Κυρία Κωτσουφάκη. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάρει αυτά τα λεφτά. Δεν έχει τεθεί επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, αν δεν θέλετε να το ακούτε αυτό, γιατί πάλι δεν σας αρέσει. Κυρία Βλάση, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι δεν έχει τεθεί επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε χαρτιά τα οποία έχουν πάει και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Τώρα, αν δεν θέλετε, τι να σας πω, είναι ένα άλλο θέμα. Όχι, δεν θέλω. Θεωρώ πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν μας απαντήσατε, κύριε Καψανιώτη, σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι πώς θα βγάλετε τη χώρα από την κρίση και δεν θα την πτωχεύσετε. Γιατί σε αυτό αποφύγατε πολύ έντεχνα να απαντήσετε, γιατί δεν ξέρετε την απάντηση. Κύριε Θραψανιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την δική σας άποψη. Εγώ αυτό κατάλαβα και αυτό καταλάβαινε και τελευταία. Κύριε Θραψανιώτη, κύριε Βλάση. Εκπομπή, με επιτρέπετε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θραψανιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία. Εγώ με ένα κλεισιματάκι μισό λεπτό θέλω να κάνω. Λέω, θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η αριστερά βρίσκεται στα πρόθυρα να κυβερνήσει, που πιστεύουμε μια ισχυρή πλειοψηφία, την οποία πιστεύουμε ότι θα δώσει ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται και από τις επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Και λυπάμαι που θα διαψευστεί η κυρία Βλάση, θα πυροδοτήσει αλλαγές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Στοχεύουμε μέσα από αυτή. Θα κάνω άλλη ερώτηση. Εγώ όμως λοιπόν, θα πρέπει να πω ένα κλείσιμο. Αν δεν είστε αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα συνεργαστείτε με άλλα κόμματα ή θα πάμε πάλι για εκλογές. Κύριε Τουρλούκη, είναι ένα ερώτημα πρόωρο, το οποίο θα πρέπει να περιμένουν να γίνουν εκλογές, να δούμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή, ποια είναι τα προγράμματά τους. Ποια μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει το θέμα να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Βεβαίως. Εμείς λέμε δεν αποκλείσαμε ποτέ το ενδεχόμενο και αυτοδύναμοι να είμαστε. Έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε και με κινήματα και με κόμματα τα οποία θα στοχεύουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα συγκλίνει με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κωτσουφάκη. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό, καλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες. Να συστρατευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα, να στηρίξουν και να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μπορούμε από κοινού να παλέψουμε, γιατί θα είμαστε στην αντιπολίτευση και ο λαός και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά όσο πιο δυνατό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο καλύτερα θα μπορεί να στηρίξουμε αγώνες που θα αναπτυχθούν, που είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε το δρόμο για την ανατροπή αυτού του συστήματος. Κυρία Βλάση. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και ας λέει ο κύριος Θραψανιώτης ότι θα διαψευστώ. Πρώτα απ' όλα γιατί η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
Χρειάζεται πραγματικά ομαλότητα. Είδαμε τι έχει συμβεί μόνο με το φόβο το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Είδαμε να καταραίουν οι αγορές, είδαμε τα χρηματιστήρια, είδαμε οι αγορές να μην δανείζουν. Σήμερα η ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ έχει κάνει μεγάλη ζημιά στους καταθέτες. Είδαμε ότι δεν μας δανείζει καμία. Σε λίγο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είπε δεν αγοράζονται ομόλογα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πού μπορεί να πάει αυτή η χώρα με αυτή την κινδυνολογία που ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί, όχι εμείς, στο ότι τελικά θα κάνει μονομερείς ενέργειες. Από εκεί και μετά νομίζω ότι επειδή η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται ένα σύστημα να την κρατήσει μέσα στο ευρώ για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ανάπτυξη την επόμενη μέρα, τον επόμενο καιρό, και να μην κινδυνεύει ο λαός να πτωχεύσει μέσα ή έξω από το ευρώ, νομίζω ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι η μόνη δύναμη που και στις γνωρίζετε πολλούς Έλληνες πολίτες που έχουν καταθέσεις. Γνωρίζετε πολλούς Έλληνες πολίτες που έχουν καταθέσεις σε ελβετικά φράγκα. Χρεωμένος αγρότης, τώρα ξέρετε. Εγώ σας λέω τι σημαίνει όταν πέφτει το ευρώ, μάλλον δεν το καταλάβατε. Εσείς θέλετε την Ελλάδα εκτός ευρώ. Άρα σας είναι εύκολο να καταλαβαίνετε. 200.000 νοικοκυριά έχουν πάρει δάνεια. Έχουν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ακριβώς. Αυτό που λέει ο Τουρλούκης είναι πραγματικότητα. Και θα σας πω κάτι. Επειδή εσείς θέλετε τη χώρα εκτός ευρώ, ποιος όθησε τους Έλληνες, να πάρουν δάνεια σε ελβετικά φράγκο. Και τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων από το παρακαταθηκό έγιναν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και πουλήθηκαν στην Τσεχία. Να πτωχεύσει η χώρα ή να χρεοκοπήσει. Άρα λοιπόν δεν σας αφορά το ευρώ. Κύριε Βλέση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στους τρεις σας, στον αγώνα που δίνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν απόψε μαζί. Καλό βράδυ σε όλους.